Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα live Arc Crystal Fear. Yay. Γεια σας. Δεύτερη φορά νωρίς, καλησπέρα σε όλους και όλες. Γεια σου Βαγγέλη, γεια σου οικογένεια Πουλημένου. Γεια σου Αλεξάνδρα, γεια σου Αχιλέα. Γεια σου Τεό, γεια σου Χριστίνα. Γεια σου... Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, αλλά περιμένω να γράψετε κιόλας για να δω τα ονόματα. Γεια σου GNG. Ποιος άλλος? Κι άλλοι, δεν ξέρω. Καλησπέρα, άμα μας βλέπει η Άννα Ραχτή. Καλησπέρα και στην πόλη, στον Ιάσονα. Δεν ξέρω, ποιοι άλλοι. Αυτοί. Τέλος πάντων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε? Γεωργία, καλησπέρα στο ρολόι μας, στο τρενάκι. Στα δύο τρενάκια. Καλησπέρα και στην Αλεξάνδρα. Το είπα νομίζω. Λοιπόν, αυτό εδώ φτιάξαμε στο προηγούμενο live stream. Εχθές. Αυτό εδώ. Όχι ακριβώς ολόκληρο. Το αποτελείωσα εγώ εκτός κάμερας. Και νομίζω έχει γίνει καλό. Είναι ακριβώς ίδιο με εκείνο. Όσο είναι εκείνο, τόσο είναι και αυτό εδώ. Ακριβώς το ίδιο. Ναι, ακριβώς το ίδιο. Ίσως είναι λίγο μικρό τελικά. Αλλά δεν ξέρω. Νομίζω δεν θα ήθελα να το μεγαλώσω άλλο. Μάλλον θα το κρατήσουμε έτσι. Αυτό. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ από πίσω είναι που συνεχίζει λίγο εδώ η γέφυρα. Οπότε έχει τέτοια, γι' αυτό και έχω βάλει τα foundations εδώ. Αλλά δεν πειράζει. Αυτό θα είναι το υπόγειο του σπιτιού. Γιατί το κυρίω σπίτι θα ξεκινάει από αυτή την ευθεία. Άρα αυτό σημαίνει ότι θέλουμε πάρα πολλά ceilings για να πάει σε αυτήν την ευθεία. Το αποτελείωσα, ναι, αυτό. Το αποτελείωσα. Είναι κούτσικο. Λοιπόν, πόσο κάνει 30 επί 15? 450 μόνο. Μόνο 450. Ωραία. Ceiling. Και πόσο κάνει 450 μείον 327? 123 μόνο. 123. Άμα κάνω εγώ 130, 150 έτσι. Χορταστικά. Αυτό δεν είναι. Εδώ πάνε. Ωραία. Φοράω τα tech ρούχα γιατί μου δίνουν 6.000 weight και βολεύει να κουβαλάω όλα αυτά τα υλικά. Χωράνε 3 spirit, χωράνε. Χωράνε και εδώ 3 spirit, παιδιά. Να κοιτάνε προς τα εκεί και τα 3. Και είναι ένα εδώ να κοιτάει προς τα εκεί. Ένα εδώ να κοιτάει προς τα εκεί. Και άλλο ένα εδώ να κοιτάει προς τα εκεί. Αλλά αυτό που είναι εδώ... βάζω αρσενικό ώστε να μην με νοιάζει αν θα το πιάνουν τα mutators. Και όλα είναι κομπλέ. Γεια σου 1-2-3 Billy 2009, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Έχω ξεχάσει να χαιρετήσω κάποιον. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Εδώ κάνω κάτι. Εδώ κάνω κάτι, ρίχτω αυγό κάτω. Έλα να πάρουμε κανένα καλό mutation. Έλα αυγουλάκι μου, καλό. Είναι λίγο μεγάλο αυτό το αυγό. Γεια σου Αρίστο. Καλησπέρα. Ωραία, το ρούφιξε. 79 health, 90 μίλι. Νομίζω τόσο είχα. Μη σου πω ότι είχα 99 health. Έχω κάνει mutation. Πήρε 109 στο weight. Πήρε mutation στο weight αυτό. Μάλιστα. Okay. Άστο εδώ μέσα, θα τα φτιάξω κάποια στιγμή. Επίσης έχω πάνω μου να κάνω άλλο ένα παιδάκι. Μια στιγμούλα. Να κάνουμε άλλο ένα παιδάκι τώρα που είμαστε εδώ μαζί. Εδώ. Και εδώ. Ωραία. Ένα αρσενικό, ένα θηλυκό, δεν είμαστε για πολλά. Και πάμε να τους βάλουμε τα τέτοια. Έχουνε αυτά εδώ elements. Πρέπει να έχουνε. Ωραία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9! 9! Όχι 10.
που το λέει, να το 9 στα 10 και 9 στα 10. Το παιχνίδι για κάποιο λόγο μας δίνει και ένα mutation δώρο, οπότε δεν χρειαζόμαστε 10 mutators, χρειαζόμαστε 9 mutators. 9 μόνο. Πού είναι το πράγμα σου? Το ταμπελάκι. Να το. Θα βγουν δίδυμα. Να το το αυγουλάκι. Ωραία. Έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ εσύ. Τέλεια. Το αυγό αυτό θα μπει αυτόματα μέσα στο εδώ. Και θα αρχίσει να προχωράει σιγά σιγά. Πάμε να χτίσουμε. Γεια Στόνης 30. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Ή να σε λέω 0 παύλα 6. Πώς το λένε, δεν θυμάμαι. Κάπως έτσι είσαι κάτι νούμερο. Λοιπόν, ανέβα, ανέβα. Α, να κάνουμε και το άλλο που σας έλεγα ότι θέλω να δοκιμάσουμε. Γιατί δεν ξέρω πόση ώρα θα πάρει. Και δεν χωράει εδώ μέσα. Οπότε θα κάνω pick-up αυτό. Έτσι κι αλλιώς δεν κάνω τίποτε κλόν εδώ μέσα. Οπότε θα το κάνω pick-up να το δοκιμάσουμε απόξω. Πού απόξω δεν ξέρω που θα χωρέσει. Αλλά κάπου θα το χωρέσουμε. Λοιπόν. Συνταρατσά. Δεν ξέρω. Α, εδώ έχει το παλιό σχέδιο. Ωραία. Κομπλέ. Ωραία. Και δεν ξέρω αν θα χωρίσει το ζωάκι εδώ πάνω. Μην πέσεις. Ωραία. Το έχουμε. Πω, παιδιά, είναι τεράστιο αυτό. Δοκίμασα να το βάλουμε στο σπίτι και δεν χώραγε. Γιατί ήρθα από κάτω. Ωραία. 113 shards. Γελάει ο κόσμος. Αυτό δυστυχώς το έμαθε ο developer και θα το διορθώσει στο επόμενο update που θα βγει. Οπότε τρέχετε να προλάβετε. Πόσο είπα, 113. Δεν θυμάμαι πόσο είπα. Και πόση ώρα. Έλα δες. Α! Μπαμ μπαμ. Μέσα σπίτι. Αυτά κάνουνε παιδιά, δεν νομίζω έτσι. Είναι κλειδωμένα, εκτός και αν έχει bug και δεν είναι κλειδωμένα. Έχει toggle. Δεν το είπε κανείς αυτό. Έχει toggle particles. Καλησπέρα, Ήλια, ήρθαν από ένα για αυτές τις μέρες. Δεν μπορώ να έρθω στα λίβες επειδή είμαι θάλασσα. Είδε χτίσιμο ο Γιάννης, κατευθείαν έψαχνε να βρει δικαιολογία. 14 λεπτά του πήρε να βρει τη δικαιολογία. Πλάκα κάνω, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μπιτάκια σου. Καλά μπάνια σου εύχομαι, καλές διακοπές. Και μην αγχώνεσαι για τίποτα, θα τα πούμε όταν επιστρέψεις. Τόσο χάλια θέλει μόνο από το 13. Δεν λέει τίποτε σχετικό με το breeding. Α, είναι no... NA είναι. Είναι NNA. NA. Πώς θα το κάνουμε τώρα... πώς θα μπορούσα να του δώσω φίλο για να κάνει παιδί. Για να δω. Αν γίνεται. Σουμπέκανε ο Γιάν. Σουμπέκανε ο Γιάν. Δεν βλέπω τίποτα. 7 μήνες. Ηλιά, πια μπήτα και σου μπέκανα ηλιά. Συνήθεια, συνήθεια, Γιάννη, συνήθεια. Ζητώ συγγνώμη. Σταματάμε όλοι στο chat και λέμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη για τους 7 μήνες που με ανέχετε εδώ πέρα και κάνει συνέχεια μπιτάκια. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 7 μήνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ μετά για τα 10 μπιτάκια.
Σουμπ, ναι, σουμπ, έχεις πρόβλημα. Αφού δεν ξέρει να διαβάζει αγγλικά η Αλεξάνδρα, το ποτάκι μας. Λοιπόν, το αυγό ακόμα κάνει. Περισσεύει κανένα mutator από εδώ να πάρω. Αυτό εδώ, ας πούμε, έτσι, που είναι και άδειο. Ωραία. Και να πάρω από εδώ 5-10. Θα πρέπει και τα δύο μαζί. Πού θα μπορούσα να χωρέσουν δύο τέτοια, για να τα κάνω και τα δύο ταυτόχρονα. Και βασικά θα χρειαστώ δεύτερο mutator. Θα φτιάξω ένα άλλο όμως, γιατί δεν θέλω να τα μετακινήσω αυτά τώρα. Mutator. Ένα, όχι 150. Φεύγω, καλή συνέχεια, δεν θέλω να μου τέλειωσουν τα μπιλιάς και ο ηλιάς λίντερ. Γεια σου Γιάννη, αυτό ήταν πιτάκια, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πιτάκια σου, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να κάνω pull μερικά elements. 20, 20, 20, 10, 70, γιατί έχεις 70 εσύ, φέρε μου 30 σε μένα. Πάμε πάνω. Τσικ. Καλά εδώ εσύ. Μόνο μη χρειαστεί να χτίσω κάποιο σπίτι για να τα κάνω breed αυτά. Να σε ελπίσουμε ότι δεν θα γίνονται breed. Εδώ χωράνε άραγε. Να τα βάλω. Να το ένα. Το ανέφερε η Χριστίνα και δεν το είδες και είπα να το επαναλάβω, έχει τον σήμερα. Τι έχει σήμερα? Έχει tour σήμερα. Αν έχουν βάλει τα παιδιά tour σήμερα, έχει tour σήμερα φυσικά. Θα το κοιτάξω λίγο. Πάτησα τώρα, θέλω. Έχει tour σήμερα, κάνω εγώ την ερώτηση εδώ. Δεν έχει tour σήμερα, είναι η απάντηση. Συγγνώμη Χριστίνα που δεν είδα το σχόλιο σου. Πάω να το δω, να δω και το αυθεντικό. Περίμενε. Πάω να δω και το αυθεντικό. Αν δεν, πού θα το βρω. Έχει χαθεί εδώ πέρα, μισώς πάμε. Η Χριστίνα το ανέφερε, αλλά έχει χαθεί κάπου, Πριν από το sub του Γιάννη ήτανε. Ήτανε πριν από το sub του Γιάννη. Οπότε είναι λογικό να το χάσα. Δικαιολογίες ψάχνω τώρα, αλλά το σπέτω. Α, το είχε ξαναγράψει η Αλεξάνδρα, το ανέφερε η Χριστίνα. Και ούτε αυτό είχα δει. Εντάξει, στραβωμάρα τελείως, έτσι. Λέγει καλή θέληση, όλα γίνεται τόνις. Τι έγραψε ο τόνις, πού είσαι τόνις. Και πώς φτάνει βρε η Λία το αρσενικό, το θηλυκό, το 2. Έχει κάτι απορίες ο τόνις. Να, το βρήκα, το αυθεντικό. Σήμερα έχουμε tour base. Το βρήκα Χριστίνα, μην ανησυχείς. Σήμερα δεν έχουμε. Εκτός κι αν θα ξανακοιτάξω αργότερα, μήπως κάποιος βάλει κάτι. Δεν πειράζει. Η Λία κάνει ένα tour μόνος προς τη βάση της Άλεξ. Ξέρω και που είναι, ξέρω που μένεις. Λοιπόν, τα έχουμε και τα δύο εδώ. Μπορώ να τα βάλω δίπλα-δίπλα. Γιατί να μην μπορώ. Χωράνε τρία τέτοια εδώ μέσα. Μόνο το ύψος είναι πρόβλημα, έτσι. Κατά τα άλλα χωράνε τρία τέτοια εδώ μέσα, εδώ πάνω. Ψήνομαι να μην βάλω ταβάνι. Ούτε τείχους, ούτε τίποτα. Ένα force field θα βάλω από πάνω και τέλος. Έτσι θα τα αφήσω. Ξεβράκω το. Λοιπόν, τώρα πρέπει να τους δώσουμε ένα γένος. Το πιο πιθανό είναι ότι είναι τσάμπα υλικά όλα αυτά και δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίποτα, αλλά μία δοκιμή θα μας πείσει. Αυτό δεν θέλει ρεύμα αυτό, έτσι. Ωραία. 5-10. Περίμενε. Swap Grand Random Gender to Nearby Dinos. Ωραία. Με αυτό εδώ θα τους δώσουμε ένα τυχαίο φύλο, ένα γένος. Γιατί είναι άγενα. Είναι γενή τώρα αυτά, δεν έχουν γένος. Δώσ' τους ένα γένος.
Τίποτα. Με την boosted, αλλά δεν έχει γένος. Είναι με την boosted χωρίς να... Είναι με την boosted χωρίς να έχει γένος. Το Spyglass τι λέει? Τίποτα δεν λέει. Να βάλεις ταβάνι για να κάνεις κι άλλες γέννες από πάνω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει τόσο ψηλά το Mutator, εκτός κι αν κάνω έναν μικρό όροφο ενδιάμεσα και βάλω στη μέση τα Mutators και είναι πάνω κάτω τα Wyvern. Αλλά δεν πειράζει, μωρέ, δεν πειράζει. Καλησπέρα στον Γιώργο, καλώς ήρθες. Πολύ τρέχει το chat σήμερα, Μπορεί και να είχαμε λίγο από tour αν δεν είχαμε κάνει ολόκληρο κτίριο fail. Καλησπέρα κύριε του σπιτιού, το είπα, δεν θυμάμαι. Καλησπέρα. Κάνει enable mate που δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι, αλλά δεν βαριέσαι. Ποιο είναι το κοριτσάκι από τα δύο? Τίποτα δεν κάνουμε. Να ξοδέψω άλλα 10 elements. Έτσι για... Το ξέρω ότι δεν γίνεται, αλλά καμιά φορά υπάρχουν και bugs. Γεια σου Πάνο, που δεν σε λένε Πάνο, καλώς ήρθες. Grants nearby dinos the ability to breed that normally cannot. Ωραία, πήρανε. Τι κονίδιο είναι αυτό, ρε? Δύο χελώνες που η μία είναι από πίσω από την άλλη. Μην κοιτάτε, δεν κάνει. Ωραία, τίποτα δεν πάθαμε. Τέλεια. Το βλέπετε. Μην κοιτάτε. Elements υπάρχουν. Καλησπέρα. Σε ακούσαμε και το σύστημα ότι είναι ανοιχτό το air condition. Το ακούσατε? Α, έκανε. Το έχω πια, το έχω... Το έχω βγάλει από το μυαλό μου αυτό, δεν τα ακούω καν. Το έχω συνηθίσει. Ωραία. Άρα, το μόνο που πετύχαμε απλά είναι ότι κάναμε duplicate, αυτό, κάναμε clone. Καλά βρε Ηλία, μας λες να μην κοιτάμε και εσύ το ζούμαρις κιόλας χάχαμπολ. Εγώ το δείχνω. Τώρα το αν θα το δείτε εσείς αυτό είναι δικό σας θέμα. Εγώ δεν το κάνω, εγώ το κάνω για να το δω εγώ. Εσείς εκείνη την ώρα πρέπει να κλείσετε τα μάτια. Γεωργία, ευχαριστώ για τα πιτάκια. Πάντως... Πήραμε το Mate Boost, έτσι, το bonus, οπότε θεωρητικά θα μπορούσε κάποιος να το κάνει αυτό μόνο και μόνο για να πάρει Mate Boosted. Mate Boosted στατιστικά. Ωραία. Δεν έχουν κάποιο γένος από ό,τι βλέπω, οπότε ακόμα και αν ρίξουμε ξανά αυτό κάτω. Να το. Είναι non-applicable. Ωραία, δεν έχουν γένος, τέλεια. Ήθελα να το δοκιμάσω, τι σας νοιάζει σας? Πρέπει πάντα να τα δοκιμάζουμε και ας κάνουμε fail. Βάλε τα γάντια για να υπάρχουν. Έχω στο 3 τα... Όχι, βάλε τα στο 3 τα αυτά. Και πάμε να χτίσουμε. Όπα, 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 όπα. Να βγάλω τα παπούτσια. Ποιος είναι που μου δίνει την ταχύτητα και τρέχω τόσο πολύ? Πάλι τρέχω, δεν ξέρω, είμαι γρήγορος γενικά. Nice. Δικαιολογίες. Έχουνε γένος. Τι γένος έχουνε? Ωραία. Θα βάλουμε τη χάκια εδώ. Ωραία. Από κάτω ξαναλέω θα είναι το υπόγειο.
Εδώ θα είναι το πάτωμα του κυρίου σπιτιού, κυρίως σπιτιού. Εχθές που σου έλεγα να βάλεις τεκ, μου έλεγες δεν σου αρέσουν σήμερα, σου αρέσουν. Μου δίνουν 6.000 weight. Βασικά η μπλούζα νομίζω μόνο. Ναι, κοίτα τώρα, δεν μπορώ να κουνηθώ, βλέπεις. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Παφ, 6.000, τώρα μπορώ να κουνηθώ. Μόνο για το χτίσιμο. Επίσης, το ότι κανένα δύο φορές έπεσα από κάτω. Τώρα δεν έχουμε παπούτσια έτσι, μη μου λες μετά άλλα όπως κάποιο προηγούμενο live. Φορά παπούτσια βρε, να τα κάτω. Τεκ παπούτσια κιόλας. Να τα. Εσύ δεν ξέρω τι έχεις με τα παπούτσια, πάντως εγώ φοράω παπούτσια. Και έχω δικαιολογία για το λόγο βάλε μόνο την πλούζα. Θέλω αυτό που σου είπα ότι ναι. Και επίσης άμα πέσω να μην φάω damage θέλω τα παπούτσια. Επίσης μου αρέσει που τρέχω γρήγορα. Και επίσης αφού θα βάλω τα μισά, γιατί να μην βάλω και τα άλλα μισά να είμαι ασορτή. Τι έλεγα. Ναι, και τώρα για να ανέβω εδώ ας πούμε είναι πιο εύκολο να κάνω έτσι. Α, είχα βγάλει λίγο τα παπούτσια για να μην πηγαίνω γρήγορα και πρόλαβες και το στείλες, κατάλαβα. Και να δικαιολογηθώ την προηγούμενη φορά που δεν φόραγα παπούτσια. Κανονικά, όταν ντύνομαι, κάνω 1, 2, 3, 4, 5. Και ξέρω ότι ντύθηκα. Είχα λοιπόν εγώ... Περίμενε, να τα βάλω με τη σειρά που τα είχα εκείνη τη μέρα. Με τη σειρά που τα είχα εκείνη τη μέρα. Εκείνη τη μέρα λοιπόν εγώ τα είχα με εκείνη τη σειρά. Και πάτησα. 1, 2, 3, 4, 5. Το 5 μου ήταν η ασπίδα. Και τα παπούτσια μείναν και εγώ δεν κοίταξα, δεν το πρόλαβα. Δεν είναι αυτό. Και βγήκα στο live έτσι με τα παπούτσια. Με τα ξυπόλυτος. Αυτό είχα πάθει. Δεν έκανα 6. Έκανα 5. Αυτή είναι η αμυντική μου γραμμή. Λοιπόν, έβαλα τίποτα. Κάτι έβαλε. Ένα παρά ένα. Άμα θέλετε να βάλετε ένα παρά ένα, κάνετε αυτό το πράγμα. Αν κάνετε τώρα το ίδιο αντίθετα, θα βάλω πάλι ένα παρά ένα τα υπόλοιπα. Όχι, εντάξει. Βγάλε τα άποψη. Προσπαθείς να μας πεις κάτι για τα πόδια του Ηλία, σου κάνουν κάτι, λες να είναι... Γεια σου Τζόνι, καλώς ήρθες. Ωραία. Δεν θέλω ου. Τα παπούτσια ήταν όμως πάνω στον... Σήμερα ήταν πάνω στο inventory μου. Γι' αυτό σας είπα. Θα τα αλλάξω σειρά να τα βάλω με τη σειρά που τα είχα εχθές. Τα μισά ακούσουμε. Ωραία. Έκανε παγωματάκι το παιχνίδι, δεν φταίω. Τώρα φταίω. Ωραία. Έπρεπε να του δίνεις εντολή από εδώ μέχρι εκεί και να τα βάζει αυτόματα, αλλά δεν γίνεται. Γιατί δεν φοράς παπούτσια, γιατί με τα παπούτσια τρέχω πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπορώ να χτίσω. Το έδειξα πριν από ένα λεπτό. Πού ήσουν εσύ, Μπίλη, πριν ένα λεπτό, εδώ δεν ήσουν. Που προσπάθησα να χτίσω με τα παπούτσια και έτρεχα τόσο γρήγορα που μπήκανε μόνο τα μισά, ένα παρά ένα. Εδώ ήσουν. Τι θα γίνει. Ωραία.
Γεια σου ή Γοργόνα, τι κάνεις? Γεια σου Μενά. Ποια Γοργόνα? Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα. Γιώργια. Α, ό,τι θέλω διαβάζω. Συγγνώμη, δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω. Αλλά και πάλι, το Γιώργια δεν βγάζει, οπότε... Ναι. Το σου, τι λέει ο άλλος? Τα σου. Τα κλικά. Τα σου πάρει όλο το live. Α, να τα φτιάξεις, δεν νομίζω. Σε 5 λεπτά θα έχουμε τελειώσει. Χούλιγκαν σόλι. Κουβέντα να γίνεται, έτσι. Α, κατάλαβα, ελάφρυνα μάλλον και το πιο γρήγορα. Όχι, δεν έχει να κάνει, δεν ξέρω. Τι κάνω συνέχεια τέτοια. Γιατί? Γιατί σπάνε? Γιατί σπάτε? Το κανά. Ωραία. Όπα, έπεσε. Καλησπέρα από την Κρήτη. Ω, είναι στην Κρήτη ο Άγγελος. Καλησπέρα, Άγγελε. Χαιρετισμού στην Κρήτη. Συνόμορφη Κρήτη. Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Αλεξάνδρα, ευχαριστώ για τα πιτάκια. Πείζε τώρα και άσε τα γιατί. Γιατί έτσι θα απαντάμε. Ωραία. Νομίζω με ξέφυγε ένα, δεν πειράζει, θα το βρω μετά. Όσο είναι πιο εύκολα, έτσι. Όχι, γιατί θα πέφτω, ε. Αχ, σταμάτησε και η βροχή. Τρούκου τρούκου το σιώμα στα αυτιά μου. Αν το έκανα κάπως διαγωνίως. Όχι, όχι, όχι. Το έχουμε, μην αγώνεστε. Θα το κάνω, λέτε, πιο μεγάλο. Δεν θα είναι μετά ίδιο με το άλλο σπίτι. Κοίτα εδώ. Σταμάτησε η βροχή. Η νύχτωσε. Κάποια στιγμή που να βλέπουμε καλά δεν γίνεται. Πώς πει το καλοκαίρι. Πώς πάει το καλοκαίρι? Εγώ είμαι ένα μήνα διακοπές. Τελειώνω Τρίτη πίσω Γερμανία. Καλά είναι, εμείς εδώ στην Αθήνα λιώνουμε στη ζέστη. Και στην Κρήτη συνήθως έχει ζέστη, δεν ξέρω. Ελπίζω να περνάς καλά εκεί και να έχεις και λίγη δροσούλα εκεί που είσαι. Να πάρουμε και μερικά ακόμα ceilings. Και δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να φτιάξω κι άλλα, γιατί έχω σπάσει πάρα πολλά ceilings. Κάνε 10. Κάνε 50. Χαμένα δεν πάνε τα ceilings. Κουφου Gaming, καλησπέρα, καλώς ήρθες ξανά. Ελπίζω να πέρασες πάρα πολύ ωραία στις διακοπές σου. Τελικά πας, δεν πας, πλάγια, πέφτεις κάτω. Άστα να πάνε τέο. Τι ήταν αυτό που ήταν κάτω, το φάει? Ωραία. Άρα και λίγο κάμα. Ωραία. Τώρα που δεν βρέχει, μπορεί να έχουμε λίγο καλύτερα FPS και να τα κάνουμε λίγο πιο εύκολα. Nice. Ω, γεια σου Λία, καλώς ήρθες.
Δεν ξέρω αν είδες αυτό που έλεγα στο chat για το Nova The Destroyer. Είναι πάρα πολύ φτηνό να το κάνεις clone, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις παιδιά, οπότε δεν έχει και πολύ νόημα να το κάνεις clone. Αλλά και πάλι, μπορεί να το κάνεις clone για να μην φοβάσαι αν θα πεθάνει. Να έχεις δύο. Έλα. Ωραία. Πόσο θέλει ακόμα, τελειώνουμε. Εδώ είμαστε ήδη στην άκρη. Εδώ είμαστε ήδη στην άκρη. Εδώ. Εδώ θέλει άλλη μια γραμμή. Ποιος είπε ότι θα μας φάει όλο το live για να το κάνουμε. Καλά είπα εγώ, 5 λεπτάκια θέλει, τίποτα. Έτοιμο είναι. Θα χρειαστούμε και τείχους. Όπα, έπεσε. Θα χρειαστούμε τείχους. Θα χρειαστούμε τείχους. Ωραία. Εδώ θα είναι το υπόγειο, ίσα-ίσα για να βάλουμε αυτά εδώ. Ωραίος ήχος. Α, το είδες, τέλεια. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αλεχάνδρα. Η Ισπανίδα έγινε. Αλεχάνδρο. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι. Γεια σας παιδιά, πάω για θάλασσα. Κιαράκι, καλό live να έχετε, τα λέμε. Γεια σου Άγγελε, καλές βουτιές. Καλές βουτιές. Λοιπόν, άφησε με, μπράβο. Πόσο ύψος έχουμε. Εν τω μεταξύ όταν κάνει αυτό το μπουρλου μπουρλου, μόνο το mouse κολλάει, το πληκτρολόγιο δεν κολλάει. Οπότε μάλλον κάτι γίνεται με το καλώδιο του mouse. Θα το βγάλω να το βάλω σε μια άλλη USB, να δω πως φτιάξει. Ένα, δύο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. 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 Η Αλεξάνδρα, δώρο subscribe στον Ηλία, στον LSF GR. 10 μήνες, what the 10 μήνες subscriber ο Λιάκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την Αλεξάνδρα, κυρίως την Αλεξάνδρα για το gift sub, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καρδούλες και sub emote ότι έχετε στο chat. 1, 2, 3, 4, είναι 5 ύψος τελικά, το είχα υπολογίσει 4. Το μπουρίλου μόνο εσύ το κάνεις Ηλία, όχι το ποντίκι χαχαμπολ. Πώς θα είχαμε 3-4 ύψος, ευχαριστώ Γεωργία. Μόνο εγώ το κάνω. Θα είχαμε 3-4, είναι 5 νομίζω όμως, έτσι. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Sorry. 1, 2, 3, 4, 4 είναι. Μάμος Κέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Κάπου σε θυμάμαι, κάπου το θυμάμαι αυτό το όνομα. Όχι, ο άλλος ήταν Μάνος Σκέρι. Εσύ είσαι Μάμος Σκέρι. Μάμος Σκέρι, δεν ξέρω. Το Σκέρι κάτι μου θυμίζει πάντως. Μπορεί να είναι συνωνυμία. Μπορεί να είναι στα αδέρφια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς ήρθες στο κανάλι. Να είσαι καλά. Ελπίζω να σ' αρέσει αυτό που θα δεις σήμερα. 4 IP, λοιπόν, είπαμε. 15 και 15. Και 30 και 30 ίσον 90 επί 4 ίσον 360. Πάμε να κάνουμε 360. Θα σκαπάω πετώντας, πάω τρέχοντας. Μικρά walls, μισά. Wall half. Τι ωραία που έγραψα. Τούτα, 360 έτσι. 360 έχω ήδη 30. Άρα θα κάνω 350 έτσι, να μείνουν και 20 παραπάνω. Γιατί σίγουρα κάποια θα τα σπάσω.
Το σωστά δεν φτιάχνω. Ναι, ωραία. Γεια, Ηλία μου, χάλασε το τηλέφωνο και σε βλέπω από άλλο. Γεια σου, Πάνος, Κώστας Πάνος, 2. Γεια σου, φίλε. Με για το τηλέφωνο, λυπάμαι για το παλιό, αλλά με για το καινούριο. 5 είναι το πάτωμα. Θα το μετρήσουμε τώρα με την ισχύα μας. Θα πάρω μια 50 τέτοια. Εσύ είσαι ο Μάνος Κέρι, άρα καλά το κατάλαβα. Καινούριο account κι εσύ από ό,τι βλέπω. Τι γίνεται με τα accounts, παιδιά, τι γίνεται με τα accounts όλοι, είναι... Αυτό το έχω απορία εδώ και πάρα πολύ καιρό, παιδιά, γιατί κάνετε καινούργια accounts. Ακόμα κι αν χάσεις το κινητό σου τηλέφωνο, ακόμα κι αν αλλάξεις συσκευή, ακόμα κι αν πάρεις καινούργιο. Αν έχεις 2, 3, 5, 10 κινητά και 15 tablet και 20 laptop και 82 σταθερούς υπολογιστές, δεν χρειάζεται να έχεις ένα διαφορετικό account για κάθε ένα από όλα αυτά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να θυμάσαι τον κωδικό σου. Ένα πράγμα που να... Το κωδικό σου να θυμάσαι. Ένα κωδικό. Κάνεις login λοιπόν με αυτό το κωδικό και είσαι πάλι με το ίδιο όνομα που ήσουν πριν, στην προηγούμενη συσκευή. Και έχεις όλες τις συσκευές σου όπως έχει κάνει, όπως δεν το έχει κάνει ο Τέο. Έχει άλλο στο laptop, άλλο στο τέτοιο. Δεν πειράζει. Αλλά καταλάβατε. Παίρνεις άλλη συσκευή, κάνει ένα login και είσαι ο ίδιος. Μην χρειάζεται και εγώ να θυμάμαι κατ' ονόματα. Όχι, από laptop είμαι, ναι. Την άλλη φορά που ήσουν με το Μάνος, με νι. Από το laptop, το κινητό, θα μπορούσες να βάλεις το ίδιο. Κάνεις login, αντί να κάνεις δημιουργία λογαριασμού, κάνεις login και βάζεις το ίδιο. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Τελικά είναι 4. Ηλία, στο Twitch έχω το ίδιο. Στο Twitch έχει το ίδιο, νάτος. Χειροκροτήστε τον Τεό. Από κινητό, ναι. Θα μπορούσες και στο laptop να βάλεις το ίδιο login που έχεις βάλει και στο κινητό. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά θα μπορούσες. Ας πούμε να σου πω ένα παράδειγμα. Πες τώρα ότι κάποιος σου κάνει δώρο subscribe, έτσι. Σε αυτό εδώ που είσαι τώρα. Άμα μπεις μετά από το κινητό, δεν θα έχεις subscribe, θα είσαι ένας καινούριος. Επίσης, οι πόντοι καναλιού που μαζεύεις πόντους. Άλλους πόντους μαζεύεις από το κινητό, άλλους πόντους μαζεύεις από το λάπτοπ. Είναι πολύ πιο δύσκολο να πάρεις VIP έτσι. Γιατί πρέπει να μαζέψεις ξεχωριστά τους πόντους για τα δύο account. Είναι πολλοί λόγοι. Δεν είναι σημαντικοί λόγοι, είναι πολλοί όμως. Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνεις έτσι. Γιατί Λάμδα δεν θυμάμαι τον κωδικό. Αν έχεις το email σου, δεν χρειάζεται να θυμάσαι τον κωδικό γιατί έχει ένα επαναφορά κωδικού και σου στέλνει στο email καινούριο κωδικό και βάζεις. Εκτός και αν έχεις ξεχάσει και τον κωδικό του Twitch και τον κωδικό του email, οπότε εκεί όντως πρέπει να τα κάνεις όλα από την αρχή. Αν και κάθουμενος ορθά μίλησες τώρα. Πού πέφτω πάλι. Ευχαριστώ Αλεξάνδρα για τα πιτάκια, να είσαι καλά. Και που ξέρεις ότι είμαι καθούμενος, αφού δεν με βλέπεις. Αυτό νομίζω μπήκε λάθος. Παιδιά, το σπαθί θα το σπάσω. Με την Παναγία. Μπράβο, αυτό τόση ώρα. Ωραία. Τελικά τα element τελειώνουν στα ρούχα ή όπως παλιά. Τελειώνουν. Δυστυχώς τελειώνουν. 99% το όχι. 95% το κράνος, 81% το μπλούζα. Παντελόνι δεν έχω χαλάσει καθόλου, ούτε γάντια. Παπούτσια έχω χαλάσει λιγάκι γιατί πέφτω συνέχεια. Τελειώνουν, αλλά πολύ 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 πιο αργά από ότι τα Vanilla Tech. Τελειώνουν, δηλαδή μπορεί να σου τελειώσουν μια φορά τη βδομάδα ας πούμε ή μια φορά το μήνα. Αλλά δεν είναι άπειρα όπως ήταν παλιά. Τελειώνουν πολύ πολύ αργά. Το οποίο είναι μια χαρά εγώ κατά τη γνώμη μου, πιστεύω. Είναι μια χαρά έτσι. Ξέρεις κάτι,
Στο mod αυτό, τα element που μαζεύεις γενικά είναι τόσο άπειρα, τόσο πολλά, που πραγματικά δεν έχει νόημα. Θα μπορούσε να το κάνει άπειρο ούτως ή άλλως, γιατί δεν... Πιο πολύ είναι ο κόπος και το ότι πρέπει να θυμηθείς να το γεμίσεις, παρά το ότι δεν θα έχεις τα element για να το γεμίσεις. Κατάλαβες πως το λέω. Αποκλείεται κάποιος που έχει αυτά τα ρούχα να μην έχει άπειρα element και να τον νοιάζουν τα 5 element που θα βάλει μέσα στο τέτοιο. Το σπαθί βάλει το σε ένα κουτάκι και βάλει το μετά σε άλλο κουτάκι και μέσα πέτα τον στέλνες. Θα πάμε να πάρουμε το demonic μάλλον σπαθί με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να σκοτώσω το τέτοιο να πάρω το demonic σπαθί, αλλά είναι δύσκολο. Και πάμε εδώ. 159 τείχους. Teleport στο last remote location. Δεν θυμάστε το παιδικό που προσβασίσεις. Πατάς το αλλαγή κωδικού και σου ζητάει να βάλεις το email και νέο κωδικό. Νομίζω έχει ένα link που λέει ξέχασα το κωδικό μου. Κάπως έτσι. Και σου λέει να σου στείλω στο email σου το κωδικό. Είναι το βασικά link για reset password, ναι. Και σου στέλνει στο email, κάνεις click και αλλάζεις το password και μετά το θυμάσαι γιατί ήταν αυτό που έχεις βάλει τώρα. Επίσης το σημειώνεις και σε ένα χαρτάκι ή σε ένα TXT αρχείο στον υπολογιστή και μετά δεν το ξεχνάς ποτέ. Κάπως έτσι. Τέλεια. Επίσης εσείς που βλέπετε το βίντεο στο YouTube, έλατε και εσείς μια φορά στο Twitch να με δείτε live, περνάμε ωραία εδώ. Πολύ ωραία, ελάτε. Ελάτε και το Twitch είναι τσάμπα, δεν πληρώνετε τίποτα παιδιά. Το Twitch είναι τσάμπα. Και δεν είναι υποχρεωτικό να έχετε την εφαρμογή, αλλά για να μπορείς να γράψεις στο chat, καλό είναι να έχεις την εφαρμογή. Αυτά. Και η εφαρμογή είναι εντελώς δωρεάν και ένα account να κάνεις. Μια εγγραφή στο Twitch και αυτό είναι εντελώς δωρεάν. Και follow να μου κάνεις και αυτό εντελώς δωρεάν είναι. Και γενικά δεν θα σας ζητήσει ποτέ κανείς να πληρώσετε τίποτα στο Twitch. Θα πάρουμε άλλο σπαθί και μετά θα βγαίνει άλλο... Όχι, το άλλο σπαθί δεν βγάζει ζώο, είναι άζω. Δεν βγάζει ζώο. Τι λέει, πάω να φέρω σοκολάτα ποιος θέλει. Η Αλεξάνδρα θέλει. Εγώ δεν τρώω σοκολάτες. Τρώω, αλλά... Έχει πολλές. Τι θα γίνει, έχω κραφτάρει 20 παραπάνω μόνο. Μην τα σπάσει όλα. Ωραία. Έχω και το στόχο μπροστά για να βλέπω που χτίζω και πάλι θα πετάω που να είναι. Εκεί ακριβώς το ήθελα, μπράβο παιχνίδι. Έτσι Γεωργία. Το Twitch είναι τσάμπα. Έτσι, τι PC έχω εγώ. Αυτό που έβαλε τώρα η Γεωργία, μια εντολή, και από κάτω το Nightbot έχει βάλει πληροφορίες καναλιού. Κάνει κλικ σε αυτό το link που λέει πληροφορίες καναλιού και στη σελίδα που θα σου ανοίξει θα δεις αναλυτικότατα όλα τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή μου. Τι είναι άζωο. Αν δεν είναι ζώο, είναι άζωο. Είναι το αστερητικό στην αρχή. 91 τείχους. 92. Ωραία. Εγώ να πιω λίγο τσαγάκι. Κλείνει παιδιά, κλείνει, κλείνει, κλείνει. 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 Είμαστε πολύ κοντά.
Για να το βάλετε αυτό, βλέπετε πρέπει να σημαδέψεις από το κέντρο του από κάτω και προς τα πάνω. Ουσιαστικά εδώ, στο όριο αυτού νου είναι ό,τι καλύτερο. Στο πάνω μέρος του από κάτω. Στο πάνω μέρος του από κάτω, αν σημαδέψεις, είναι ό,τι καλύτερο για να μπει στα σίγουρα. Γι' αυτό και το έχω βγάλει αυτό, αλλά άμα το κάνω πολύ γρήγορα δεν βλέπω καν που σημαδεύω. Καλησπέρα Σάντο, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς μας βρήκες. Λίγο χτίσουμε ακόμα, τελειώνει. Τελειώνει, λίγο έμεινε. Ένα λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Κλείνει, κλείνει. Αν τελειώσει το live, χάνω τους πόντους καναλιού. Όχι, κρατιώνται και τους έχεις και για το επόμενο live. Δεν τελειώνουν ποτέ, δεν λήγουν. Δεν λήγουν. Αλλά θα είναι άμα έχεις δύο accounts θα είναι ξεχωριστά το ένα, ξεχωριστά το άλλο. Αλλά εσύ είσαι που... μάλλον έχεις ένα, είχες παλιά άλλο και τώρα έχεις αυτό, νομίζω. Ή όχι, δεν θυμάμαι, τόσο πάντα. Οι πόντοι που έχεις σε αυτό το account μένουν ας πούμε σε αυτό το account για πάντα. Μέχρι να τους ξοδέψεις. Δεν λήγουν, δεν τελειώνουν ποτέ. Τέλος, yay, το κλείσαμε. Αυτό ήτανε. Πώς φεύγουμε τώρα? Ανά πότε παίρνεις? Κάθε 10 λεπτά σου δίνει αυτόματα καμιά δεκαριά πόντους νομίζω. Και κάθε 15 λεπτά σου βγάζει κάτω ένα εικονιδιάκι που πρέπει να το πατήσεις για να πάρεις 15-20, δεν θυμάμαι τώρα πόσο το έχουν κάνει, κάπου τόσο. Θέλουμε μια τρύπα εδώ από πάνω για να έχει σκάλα να κατεβαίνει. Καλησπέρα Sky Killer, Skull Killer Serial, Serial Killer. Καλησπέρα, καλώς ήρθες παρέα μας. Λοιπόν, η σκάλα θα μπει εδώ. Από εκεί κατεβαίνει εδώ και εδώ. Ναι, αφήνω ένα και κάνω ένα, δύο, τρία τρύπα. Έχω περιθώριο εδώ. Αφήνω ένα, δύο, τρία τρύπα. Θα δείξει. Πάμε να πάρουμε 6 σκαλοπάτια. Μάλλον, για να δούμε. 12 σκαλοπάτια, γιατί είναι για δύο πλευρές. Ωραία. Stair. Κάνε 12 και βλέπω. Έχω ήδη 15 έτοιμα, οπότε είμαστε κομπλέ. Να τα δοκιμάσουμε. Μισή ώρα να πεις το όνομα. Ναι, θα σε λέω Serial Killer γιατί το άλλο με μπερδεύει. Να δούμε. Κάτω. Έτσι. 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 Μια χαρούλα. Θα κατεβαίνεις εδώ και είσαι κομπλέ. Αυτά εδώ πίσω που είναι έτσι περίεργα, μάλλον θα τα φτιάξω κάπως. Θα δούμε.
Και θέλω να κάνω το ίδιο και από την άλλη, αν γίνεται. Άμα γίνεται. Ωραία. Και δεν βλέπω. Ωραία, από ό,τι φαίνεται γίνεται. Μια χαρούλα, μια χαρούλα. Ωραία. Ωραία. Φαίνονται λίγο περίεργα αυτά. Ίσως απλά τα κεντράρω λίγο. Εδώ, ας πούμε, αν βγάλουμε ένα τυχαίο τέτοιο, βλέπετε ότι από πίσω έχει χώμα. Είναι από το βράχο που είναι από κάτω από το σπίτι. Και γι' αυτό και τα έχω σκεπάσει έτσι. Οπότε ίσως να το γεμίσω όλο αυτό εδώ με foundations και να αφήσω μόνο τις σκαλίτσες έτσι και έτσι για να μην φαίνονται όλες αυτές οι βλακίες από εκεί. Ωραία, οπότε έχουμε τρόπο να κατεβαίνουμε κάτω. Και έχει πάρα πολύ χώρο εδώ πάνω για να μπουν τα Wyvern. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε εδώ πέρα τώρα είναι ένα tech... Κάτσε να βάλω τα παπούτσια. Τι έπαθα, δίψασα. Να βάλω ένα tech generator. Και να βάλω και ένα force field. Και είμαστε κομπλέ, δεν θέλει τίποτα άλλο. Πόντους. Τι τους πόντους. Γιατί τους κάνεις τους πόντους. Άμα πατήσεις πάνω στο εικονίδιο που δείχνει αυτό το θησαυρό, σου βγάζει μια λίστα με πράγματα που μπορείς να αγοράσεις με τους πόντους. Μπορείς, ας πούμε, να αγοράσεις ένα εικονίδιο δικό μου. Ένα emote. Αυτή την καρδούλα, ας πούμε, ή τη σκαλίτσα. Ή τέτοια πράγματα. Μπορείς να πάρεις ένα εικονίδιο, αλλά τα εικονίδια αυτά τα έχεις για 24 ώρες μόνο, δεν είναι για πάντα. Τα αγοράζεις για 24 ώρες μόνο. Για ένα live stream στην ουσία. Δεν μπορώ να μπω στο server σου γιατί δεν έχω καλό PC και για να παίξω ARK, αλλά όταν πάρω θα μπαίνω σε όλους. Τέλεια, Αχιλλέα, δεν πειράζει. Υπομονή λοιπόν, υπομονή μέχρι να πάρεις καλό PC. Θα βγάλω... Ωραία είναι που είναι τρία στη σειρά εκεί. Μάλλον αυτό θα βγάλω, ε. Αυτό θα βγάλω, λογικά. Για να κρατήσω τα άλλα τρία εδώ στη σειρά τους. Ωραία. Αυτά πρέπει να έχουν 25 το καθένα. Βάλε άλλα 5. Εδώ να έχει 30. Θα κρατήσει ένα μήνα στρογγυλά. Ένα element την ημέρα χαλάνε αυτά. Ωραία. Και τα υπόλοιπα θα μπουν στην άλλη βάση από εκεί. Σκαλίτσα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι τώρα... επίσης μπορείς να βάλεις χρωματιστό μήνυμα στο chat. Να φτιάξω άλλα mutators να βάλω εκεί. Ή να πάρω τα ίδια. Θα φτιάξω άλλα, ε. Έχω ήδη βάλει 2, οπότε θέλω άλλα 8. Ωπα, Παναγία μου, τα έφτιαξε καλές. Το facecam που λέει τι είναι. Είναι troll. Και καλά, αν κάποιος μαζέψει 3,5 εκατομμύρια πόντους, δεν ξέρω πόσο είναι, θα το πατήσει αυτό και εγώ θα βάλω facecam. Αλλά αυτοί οι πόντοι για να μαζευτούν χρειάζεσαι 8 χρόνια να βλέπεις όλα τα live stream και να μην χάσεις ούτε ένα λεπτό μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια. Οπότε στην ουσία είναι troll, γιατί δεν γίνεται. 8 χρόνια ήταν με την παλιά βαθμολογία. Τώρα παίρνετε λιγότερους πόντους πλέον. Οπότε βάλε 10 χρόνια και βάλε. 10 χρόνια και βάλε. Να φτιάξουμε και τη γέφυρα σήμερα. Ή να την αφήσουμε για αύριο. Λοιπόν, πού είναι το κέντρο. Ένα force field δεν πήρα. Ένα shield generator. Ένα force field. Point. Shield. Shield. Planetary. What? Lunar και extinction δεν έχουμε. Μ' αρέσει που δεν κοιτάω καν τα υλικά πλέον, απλά πατάω και κραφτάρι, δεν κοιτάω καν. Στόχισα.
Τι να πεις. Καλησπέρα φίλε μου, τι να πεις. Καλώς ήρθες. Άνετα. Εδώ θα αφήσουμε τα μπουκαλάκια μας μαζεύοντας τους πόντους για την facecam. Αν μαζέψω τόσους θα βάλεις δηλαδή. Αν μαζέψω τόσους πόντους σημαίνει ότι για 10 χρόνια δεν έχεις χάσει ούτε ένα λεπτό από τα live stream που κάνω. Και τα βλέπεις όλα. Τότε χαλάλι σου. Θα τη βάλω μόνο για σένα. Κανείς άλλος δεν τη βλέπει. Πλανητάριο λέει να το δούμε. Ναι, νομίζω δεν μπορώ να το κάνω. Θέλει ένα Desert Titan Trophy και ένα Forest Titan Trophy και ένα Ice Titan Trophy. Δεν έχουμε Titans εδώ. Οι Titans είναι στο Extinction μόνο. Και είναι λίγο βλακία γιατί αυτό υποτίθεται δουλεύει και στο Genesis που επίσης δεν έχει αυτά τα τρόφις. Λίγο χαζομάρα. Ρε, σύνταξη θα πάρουμε σε λίγο. Μάζεψε εσύ και θα βάλουμε όλη η κάμερα. Λοιπόν, όποιος μαζέψει 1.000.000 πόντους θα βάλει facecam η Αλεξάνδρα. Θα κάνω εγώ live stream και θα βλέπετε στη γωνίτσα το πρόσωπο της Αλεξάνδρας. Με 1.000.000 πόντους. Πάει από τώρα, όποιος μαζέψει. Αν όμως μαζέψει πρώτη η Αλεξάνδρα, τότε κερδίζει εκείνη και θα βάλετε όλη η άλλη κάμερα και όχι η Αλεξάνδρα. Εντάξει. Θα γεμίσω πρόσωπα εδώ πάντω. Εγώ δεν βάζω πάντως. Εγώ δεν βάζω. Πού είναι το κέντρο? Ένα. Πώς μπορώ να σημαδέψω? Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά, δέκα, τρία, τέσσερα, δεκαπέντε. Αυτό είναι το κέντρο. Και από εδώ έχω ένα, δύο. Αν μαζέψω εγώ θα βάλεις εσύ κάμερα όμως πριβέ. Τα. Λες. Ναι, έτσι πάει. Όποιος μαζέψει πόντους, μόνο εκείνος θα με βλέπει παιδιά, δεν με βλέπει άλλος. Έτσι πάει. Σχεδόν τους μισούς η Γεωργία. Τι, είσαι μισό εκατομμύριο πόντους. Αν μαζέψω, βέβαια, Γεωργία, να σου στείλω και τους δικούς μου. Να τα μας τροπή. Ένα, δυο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, τα. Ωραία. Το κέντρο είναι προφανώς εδώ πέρα. Βάλα άλλο ένα εδώ να ξέρουμε. Ωραία. Το κέντρο είναι εδώ, οπότε... Βάζουμε μια σκαλίτσα εδώ. Αυτή γαμιζόμαστε. Όπα. Βγάζουμε την μπλούζα. Έτσι. Ωραία, κάτι πλάτες. Βλέπω καλά. Είναι κέντρο, έτσι. Είναι κέντρο. Είναι κέντρο, μια χαρά. Μπορεί να μην είναι τελείως, είναι κέντρο όμως, καλά είναι. Αχ, ξέχασα αυτά, δεν με τα παίρνεις έτσι. Ωραία, έχουμε το κέντρο. Κατώ και πριβε facecam. Αυτό είναι άδικο γιατί κάποιοι από εμάς δεν έχουν δει την Αλεξάνδρα. Ούτε εγώ. Κοίτα ποιος το έγραψε το αυτό. Βασικά παίζει να είσαι ο μόνος που την έχεις δει. Όχι, εντάξει, και η Άννα.
Λοιπόν, μετά έχουμε 10 τέτοια. Πώς τα βάζουμε? 5. Λοιπόν, και έχουμε και ένα τέτοιο. Μια στιγμούλα. Να μπει αυτό έτσι. Εδώ. Κέντρο. Καλό είναι να δούμε και την άλλη. Μα δεν βλέπα, καλό φαίνεται. Ωραία, έχουμε και τέτοιο. Βάλε μέσα τα elements. Βάλε αστεράκι. Και άνοιξε το. Δεν έχει range και βλακίες. Ωραία, οπότε τώρα μπορούμε να κάνουμε activate αυτό. Θα το βάλουμε 10. Και να δούμε αν θα πιάσει όλη τη βάση. Ωραία, έπιασε όλη τη βάση. Δεν βλέπω. Πάει ακόμα. Μπήκε. Oh! Ενώθηκε με το άλλο ακριβώς. Δεν μπορώ να... Α, δεν έχω την μπλούζα. Όχι, τι λέω, βλακίες λέω. Το άλλο είναι πιο λίγο πέρα. Τι είδα, δεν ξέρω τι έβλεπα. Τέλος πάντων. Το άλλο τελειώνει εκεί. Αυτό τελειώνει εδώ. Έχουμε και ένα σημείο απροστάτευτο. Δεν μας νοιάζει καθόλου όμως. Γεια σου Μίτσο. Γεια σου, καλώς ήρθες. Al Nasser, καλησπέρα φίλε. Την κοιτάς, εγώ θα μαζέψω, κατώ που έβαλε, γεια σου κακιά. Καλησπέρα σε όλου. Γεια σου Jim Trick, καλώς ήρθες. Θέλω να δω εγώ, καλησπέρα στην ηλικία, καλησπέρα στο chat, τι έπαθε το chat, τίποτα χάλασε, όλα καλά. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό. Λοιπόν, αυτά. Να παίξουμε λίγο bowling. Ωπα, ναι, για πάλι. Βγάλε την μπλούζα, τέλειωνε. Βάλε στο 3 τούτο. Τι έχω κάτω, φάει, βάλε φάει. Να ξεκινήσω από εδώ. Είναι κέντρο. Άμα ανέβλεπα. Ωραία. Είμαστε στο κέντρο, θα γινόταν. Ένα. Πώς θα μπορούσα να το κάνω? Βγάλε τα γάντια. Στο τέλος θα τα βγάλω. Βγάλε τα παπούτσια. Ξέρεις τι, βγάλε τα άλλα σιγά. Και θα κολλήσουμε τώρα. Άλλο. Δεν θέλω τέτοια. Τρία. Εδώ. Και. Εδώ. Ωραία. Μετά.
Θα μπορούσα να βάλω όλη την ευθεία πρώτα, ε. Κάσπα. Κέντρο. Εδώ είναι το κέντρο. Μοιάζει. Είναι 2-3 μισή τελευταία. Ναι, ωραία. Θα βάλω την μπλούζα. Βασικά τώρα έχω αρχίσει και ζεσταίνομαι στο παιχνίδι. Περίμενε. Όχι, δεν θα χρειαστεί άλλο, οπότε. Okay. Έχασα την ευθεία. Πειράζει. Πού είναι το κέντρο? Το κάνω σωστά. Ωραία. Και εδώ το άλλο. Κάπα. Κέντρο. Μπορεί να πει κάποιος ότι είναι κέντρο. Ωραία. Τι έχουμε, 1, 2, 3 και θέλουμε τώρα το 4 εδώ. Ωραία. Δύσου θα κρυώσεις. Θα κρυώσω με τέτοια ζέστη. Έχει 36 βαθμούς Κελσίου. Εσύ γυμνός θα σου, ναι. Λοιπόν. Και μετά βάζουμε 4. Περίμενε να πατήσουμε το στο κέντρο μας. Φύγε εσύ. Εδώ. Έλα πίσω. 1. Με κούνησε ή μου φάνηκε. Θα φανεί. Εδώ. Ναι, βλακία μου πήγε πίσω. Ωραίο. Μήπως θέλει λίγο πιο δεξιά. Όλη δεξιά θέλει. Καλά είναι. 2. Τι είναι αυτό? Γιατί πήγε από κάτω. Mutator. Τώρα πρέπει να ξαναφτιαχτώ πάλι. Ναι. Τι είναι αυτό? Μετά εδώ. Περίπου. Μην πας από κάτω. Και εδώ. Καλά. Ωραία. Λοιπόν. 1 και 2, 3 και 3, 4 και 4. Κάτσε τι μέτρες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Κλείσε το γκάμα, κλείσε τα όλα. Είμαστε κομπλέ. Το chat τι λέει για όλα αυτά? Με ένα skin μπορεί να γίνει 18 συν, δεν ξέρω τι λες. Τι φτιάχνει ο Ηλίας? Χτίζουμε εδώ για τα mutations που θα κάνουμε στα Wyvern. Πάλι καλά που ο παίκτης έχει μποξεράκι από μόνος του. Κάτσε τώρα να περιμένουμε. Μην κοιτάτε έτσι. Συστηματισμό σχεδόν καλά είναι. Έσβαλεξε. Τα μάτια μου. Το 3. Δεν είναι κέντρο, χάνει 2 πίξελ. Ναι, δεν πειράζει. Με μια γενική ματιά που το βλέπουμε έτσι είναι εντάξει. Ωραία. Καλά. Είναι καλά. Είναι μια χαρούλα. Είναι μια πολύ ωραία χαρούλα. Αν πάρουμε το μεσαίο και κάνουμε show range και πάμε πάνω, θα δούμε ότι ούτως ή άλλως δεν πιάνει όλο το χώρο. Πιάνει μέχρι εδώ.
Οπότε θα πρέπει τα Wyvern να είναι μέσα σε αυτόν εδώ το χώρο, δίψασα, για να μπορούν να παίρνουν τα αυτά που του δίνουμε, που τους δίνουμε. Ωραία. Θα μπορούσα ίσως να βάψω διαφορετικό χρώμα τα foundations που είναι μέσα στο κύκλο. Η βλακεία, δεν ξέρω. Πρέπει να το σκεφτώ. Βάψω αυτό εδώ δηλαδή κάπως. Θα το σκεφτώ, θα το σκεφτώ. Αλλά με αυτή τη λογική πρέπει να χτίσω και ένα εξόγκωμα εδώ προς τα έξω για να εκμεταλλευτούμε και αυτό το χώρο που θα μπορούσαμε να έχουμε ζώα εκεί πέρα. Κατά τα άλλα είναι κομπλέ. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Όπα, δεν τύθηκα. Για να το δοκιμάσουμε. Ή δεν έχουν μεγαλώσει τα παιδιά που κάναμε. Τι παιδιά κάναμε. Α, ένα αυγό. Ρίχτω. Να δούμε. Έλα. Ναι, βάψτε λέει για να ξέρεις που να τα βάλεις. Θα μπορούσα απλά να αφήσω το πλέγμα αυτό να φαίνεται. Σκατά, τίποτα δεν πήρε. Συγγνώμη, το μιωτέζω μου το... Όχι, πήρε στο στάμινα, 91 στάμινα. 71, ναι, πήρε στάμινα, ωραία. Πήραμε και ένα mutation στο στάμινα. Πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ ωραία. Του λέει δεν ήταν δίδυμα. Πήραμε ένα mutation στο στάμινα. Τι ώρα είναι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Τι άλλο να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάποια προετοιμασία, θέλουμε να κάνουμε κάποια προετοιμασία για κάποιο επόμενο boss. Το 5 το έχουμε κάνει, είμαστε στο 6. Πα. Α, βασικά μπορώ να κάνω, μπορώ να τα κάνω αυτά. Δεν μπορώ, μπορώ, μια χαρά μπορώ, γιατί δεν μπορώ, φυσικά και μπορώ. Απλά θέλει 4 Chaos Orb και 4 Soul Orb. 1, 2, 3, 4. Α, Creator Soul, Destroyer Soul. Αυτά που κάναμε χθες πρέπει να τα κάνουμε άλλες 3 φορές. Αυτά που κάναμε εχθές πρέπει να τα κάνουμε άλλες 3 φορές. Που σημαίνει αυτά που είχαμε κάνει στα προηγούμενα lives πρέπει να τα κάνουμε άλλες... Δεν ξέρω. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Που... Έχουμε δουλίτσα, μισό λεπτό. Να βγούμε από building mode, κάτσε λίγο. Ωραία. Ωραία. Να κάνουμε πλανητάριο. Όχι. Α, μπούμε στο inventory, μπράβο. Άστα εδώ, έτσι και λες έχουν άλλο εικονίδιο, φαίνονται. Λοιπόν, να βάλω τα άλλα ρούχα. Αυτό εδώ. Φύγει αυτό από πάνω μου. Ωραία, τα tech δεν τα θέλω. Θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε ένα Wyvern για κάποιο... για κάποιο boss. Να δούμε τι μπορεί να κάνει. Spirit Wyvern. Γενικά έχω μόνο 54 Spirit Wyvern. Είναι νωρίς ακόμα. Και άλλα
2 εδώ 56. Καλησπέρα Πέτρο, καλώς ήρθες. Άλλα 3 Νόβα, τι δεν κατάλαβες. Γεια σου Αρίστα. Γεια σου Γιώργο. θέλει πολύ. Ρε, σε κάθε boss που πηγαίνεις, σου λέει ξανακάνε πάλι όλα τα προηγούμενα. Έτσι σου λέει, κάνε πάλι όλα τα προηγούμενα. Λίγα πράγματα. Κάνε 30 origin για αρχή και βλέπουμε. Κάποτε είχα κάνει κάτι υπολογισμούς για το πόσα origin χρειαζόμαστε συνολικά, αλλά τώρα δεν θυμάμαι. Αχ, η Αλεξάνδρα εδώ είναι τώρα. Κάπου εδώ ήταν. Δεν ξέρω. Γεια σου Κώστα πάνω. Λοιπόν, 4 τέτοια. Εκτός από τα 4 Chaos Orb και 4 Spirit Orb, τα οποία... Πάμε να κάνουμε πρώτα τα Orb να τα έχουμε στο ψυγείο έτοιμα. Αυτά θέλουν ίδια υλικά, όχι. Έκανα 4 τέτοια. Θα φτιάξει ένα μόνο. Α, το ξέρω. 150 κάτι origin. Μπορώ να κάνω 4 τέτοια. Δεν έχω demonic souls. Αλλά είχα Celestial Souls και δεν έχω Demonic, ωραία. Πάμε να μαζέψουμε Demonic Souls. Είναι εύκολο πλέον να μαζέψουμε Demonic Souls. Άλλη μια μέρα έχει αυτό. Να το βάλουμε κάπου να φύγει. Πού να το βάλουμε θα μου πεις, δεν ξέρω. Πού πάω με τα πόδια. Με λένε Κώστας Σπανός. Α! Έχει 2 σίγμα, παιδιά. Συγγνώμη Κώστα, συγγνώμη. Θα σε λέω Κώστα, δεν χρειάζονται επίθετα εδώ πέρα μεταξύ μας. Θα σε λέω Κώστα. Sorry Κώστα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Λοιπόν, θα πάρουμε το καλό μας Αρσεντάβης. Ποιο? Θα πάρω όχι το γρήγορο, θα πάρω το άλλο, αυτό. Ωραία. Πρέπει να φτιάξουμε και τη γέφυρα όμως κάποια στιγμή. Και πάμε εδώ. Μάλλον. Θα κάνουμε σήμερα το πρώτο. Όχι. Θα μαζέψω τα υλικά για όλα και θα τα κάνουμε και τα 4 μαζί στο ίδιο επεισόδιο. Στο ίδιο live stream. Μάλλον. Πού το έχει βάλει τώρα. Εδώ είναι. Κοίτα, για το ένα ίσως να μπορέσουμε να τα μαζέψουμε σήμερα. Αλλά θα ήθελα να μαζέψω τα υλικά και για τα 4. Και τα κάνουμε και τα 4 μαζί. Όχι ταυτόχρονα. Απλά στο σε ένα live και τα 4 αν προλάβουμε. Να ξεκινήσει δηλαδή το live κατευθείαν. Spawn το πρώτο boss. Kill, μετά το δεύτερο, μετά το τρίτο, το τέταρτο, όλα. 4 είναι. Να φύγει όλο το tier την ίδια μέρα. Ερχόμενο να βάλω teleporter εδώ, αλλά μάλλον κάποιος έχει ήδη βάλει. Είναι δημόσιο. Ο Δημήτρης το βάλε, είναι δημόσιο και λέγεται Cell και Dem. Cell and Dem. Ωραία, να ξέρω πως λέγεται. Έχουμε buff. Ωραία. Θέλω demonic όμως εγώ μόνο, ε. Θέλω demonic. Άντε βρέστε. Demonic.
Α, να, κάνει μπάνιο. Δροσίζεται το τεμόνι. Ζεστάθηκε πολύ με τόσες φωτιές. Καλοκαιριάτικα. Κάτι ακούγεται. Σε κάνεις έτσι. Α, εδώ κάτι γίνεται. Απα, είναι άνθρωπας. Μπράβο, ή εγώ το έκανα αυτό. Όχι, είναι πράσινο. Εγώ το σκότωσα. Εγώ τώρα ζεντάβη σημάδεψα από όπου τσαρουχιά. Βλέπω φωτιές. Βλέπω φωτιές. Demonic Rollerat. Ωραία. Πάμε. Την έφτιαξε στην αναλογία. Όχι, δεν την έφτιαξα, βαρέθηκα. 326 deaths στο ίδιο live με τα boss. What? Τι είναι ο επίτης. Συνολικά είναι 15, όλα μαζί. Αν θες να βγουν περισσότερα demonic, πρέπει να σκοτώσεις τα πάντα και τα celestial για να βγουν και demonic. Δεν ξέρω πως μ' αρέσει έτσι τελικά. Αλλά για κάποιο λόγο πάντα έχει πιο πολλά celestial. Ενώ θα έπρεπε να ήταν μοιρασμένα. Τα υπόλοιπα ζώα δεν επηρεάζουν καθόλου τα spawns από τα demonic και τα celestial. Και είναι και μέρα, δεν φαίνεται φωτιές από μακριά. Να, ένας πίθηκας. Τι έκανε αυτός, γιατί τσιρίζει πάει μου, το σκότωσε. Το θαλακόλιο έκανε όλο αυτό το χαμό εδώ πέρα. Οκτώ demonic, 5 celestial. Α! Μια χαρά, 8 demonic, 5 celestial. Μια χαρά είναι η αναλογία. Η αναλογία είναι μια χαρά. Φωτιά με φωτιά, λέει η Γεωργία. Παιδιά, πηγαίνετε εκεί για δωρεάν souls. Άρη, άρη, καλά που είπεστε από τη στιγμή τα έβαλε, δεν πήγα. Ναι, δεν πήγατε. Περιμέναμε να μας το πει ο Θεό για να πάμε. Κάτι έχει εδώ, τι είναι αυτό. Καλαμάρι, γεια σου καλαμάρι. Καλαμάρι έζησε, έζησε. Τι ώρα είναι. Α, 7 το απόγευμα, ωραία. Θα βραδιάσει λίγο, οπότε θα βλέπουμε καλύτερα τα demonics. Πόσα souls ήθελα για τα... μόνο για τα orbs. 4 orbs. Τα 4 orbs πόσα θέλουνε, 4 souls ή παραπάνω. Έχω 8, όσα και να θέλουν. Όσα και να θέλουν είμαι κομπλέ. Δώδεκα δεμ. Ωραία, πολύ φασαρία κάνεις απλά για να κλείσεις το buff. Λοιπόν, εσείς εδώ μιλάτε. Γεια σου Αντώνη. Να ξέρεις, ευχαριστώ για το host Μιχάλη. Να ξέρεις Άλεξ ότι έσβησα κι άλλες ωραία. Πάρε. Περισσότερα. Θα ξαναπάω. Τώρα που θα βραδιάσει, θα ξαναπάω. Απλά θέλω να κάνω... πόσα είπα, 4... Περίμενα. Έφτιαξα 4 Chaos Orb. Α, Spirit... Chaos Orb. Άρα θέλω 4 Spirit Orb. Τα έχουν λίγο ανάποδα. Τα Spirit θέλουν Demonic Kibble και τα Chaos θέλουν Celestial Kibble. 12. Θέλει 3 στο καθένα.
Ωραία. Θέλω άλλα 4 souls, demonic. Είσαι από την αρχή εδώ. Να είσαι καλά, Ρεντόνι, ευχαριστώ. Αυτά, 2. Ωραία. Και θέλω άλλα 2. Άρα θέλω άλλα 4. Βραδιά καθόλου. Πάμε πίσω. Ναι, βρε, έδωσα λίγο χρόνο για να κάνουν spawn κι άλλα. Έδωσα λίγο χρόνο να κάνουν spawn κι άλλα, αυτά τα σκότωσα. Άμα θέλει κανένα τέταρτο να ξαναβγούνε. Δεν βοηθάει να κάθομαι εδώ και να περιμένω. Απλά φεύγω και ξαναρχόμαι μετά από 5 λεπτά και όλα κομπλέ. Και σε λίγο που θα βραδιάσει θα φαίνονται φωτιές πιο εύκολα από μακριά. Γεια σου πιθυγκάι. Α, τι είναι αυτό! Κατσίκα! Μπε! Έκανε μπε. Δεν μου μένει τόσο μικρά τα ντεμόνικα που να τα δεις. Τι είναι αυτό? Κι άλλη κατσίκα. Μην το κάνεις. Οπότε έτσι και την αφήσει την κατσίκα. Πετάει μετεωρίτες, παιδιά. Θέλει προσοχή. Follow Cast Project. Oh, Cast Project. Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Να είστε καλά. Κώστας είπαμε, νομίζω. Καλησπέρα. Hello. Που έχει άλλα. Τώρα άρχισε να... η θύελα. 5 η ώρα πήγε, 5 η ώρα. Πρώτη υπενθύμηση 17.00. Ωραία, βράδυ σε να φαίνονται φωτιές από μακριά. Πάει αυτός. Βάλει ο γκάμα. Άλλη φωτιά, άλλο demonic, τίποτα. Θα βγει, που θα πάει. Πόσα, έχω 4, έτσι. Έχω 4. Λογικά δεν χρειάζομαι άλλα προς το παρόν. Έχει ένα φωτάκι. Έχει και ένα τέτοιο. Roll rat. Πάει αυτό. Roll rat. Έφυγες. Ωραία. Η αναλογία είναι μια χαρά, παιδιά. Δεν χρειάζεται να το αλλάξω. Ας είναι έτσι για να είναι και λίγο δύσκολο. Ενώ ότι θα πρέπει να σκοτώνετε τα πάντα και όχι μόνο αυτά που θέλετε. Ωραία, καλά είναι, μπορώ να γυρίσω πίσω. Base. Έτσι είμαι στον κύκλο. Εδώ είμαστε. Τι ήθελα. Α, ναι, βάλε. Όχι, μπάγκαρε το Spyglass, δεν μπορώ να το κλεισώ. Όχι, κάνει save server. Κομπλέν, έφτιαξε. Λίγο lag ήτανε. Βάλε εδώ 6 και 1. Και θέλω άλλα 2. Αχ, τι θέλω. 2 spirit. 2 spirit orb. Orb. Spirit 2 pop. Poop. Η Λία Γκρίφιν είναι, αυτό που έχω είναι Αρτσεντάβης. Αετός στην ουσία. Ωραία, άλλο ένα. Έχω και Γκρίφιν, αλλά το Αρτσεντάβης είναι πιο δυνατό. Σε αυτό το συγκεκριμένο mod που παίζουμε. Ωραία, 4 και 4, τα έχω όλα. Να δούμε τώρα τι θα μας πει ότι λείπει. Εδώ, εδώ και εδώ, 4, μπαμ. Α, έχει αστεράκι στο ψυγείο και δεν τα βλέπει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ ξέρω ότι τα έχω.
Αγνοούμε αυτά τα orb και θέλουμε 3 Celestial, 3 Destroyer, 3 Creator, 3 Destroyer. Ένα μόνο, ένα Origin Blood. Καλά, αυτά θα τα δούμε και μετά. Θέλει... Ας τα λίγο να τα διαβάσουμε, ρε. 3 Creator, 3 Destroyer. 3... Γιατί έχω ήδη ένα, γι' αυτό. 3 Creator, 3 Destroyer. 3 Creator. Παιδιά, νομίζω ότι είναι στραγάλια αυτά. Κοίτα τώρα τι χρειάζεται να φτιάξουμε εδώ, δεν γίνεται. Και 3 τέτοια. Για βάλε 6. Holy f... Βλέπω εις γνωστούς εδώ, Κώστα. Ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε έξω από το κάθε origin να ξεπερδεύουμε. Celestial, Emperor και Celestial. Θέλει... Όχι! Δεν θα σκοτώσω 6 φορές το Empress. Όχι 6 φορές το Empress. Που σημαίνει 12 origin. Ναι. Που σημαίνει 12 origin. Πω. Λοιπόν. Που σημαίνει 12 από το κάθε origin. Που είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 επί 8, 96. Θέλω 96 artifact. Τα έχω υπολογίσει καλά. Όχι. Δεν ξέρω. Έχω πάθει ένα σοκ τώρα. Ναι. Είσαι γνωστούς. Και όμως θα το σκοτώσεις θες δε θες. Λοιπόν, θα πάμε να σκοτώσουμε μερικά artifact, να πάρουμε artifact. Και τα υπόλοιπα βλέπουμε. Ωραία, ώρα σκοτάδια. Πάλι ο γκάμα. Λοιπόν. Ρε! Ποιος τα σκότωσε όλα? Γεια σου Άννα, καλησπέρα. Τόνι, εσύ τα φαγές. Μάλλον ήρθε η ώρα να ανοίξεις μαγαζάκι να πουλάει. Γεια σου Άννα, ευχαριστώ για τα πιτάκια. Να βάλω να κάνει spawn ένα αρτιφάκτο μαζί με τα demonic και τα origin. Μαζί με τα... Demonic και τα... και τα Celestial. Η ερώτηση πιο πάνω. Γιατί δεν την έκανε copy-paste εσύ εδώ εσύ. Έχω το ARK από PlayStation 4. Στο PlayStation 4 μπαίνουν mods. Όχι, δεν μπαίνουν mods στο PlayStation 4. Μόνο στο PC μπαίνουν mods, μόνο στο Steam για την ακρίβεια συγκεκριμένα. Μόνο στο Steam μπαίνουν mods. Έρχομαι ως... Θεατής τα kills σου σε boss και παίρνεις διπλά souls. Να σε κάνω follow, Γιώργο. Όχι, Λία, ο Γιώργου δεν έχει γνωστούς. Ποιος είναι ο Γιώργου? Δεν τον ξέρω. Εγώ τώρα πώς θα πάρω artifacts? Άμα τα έχετε φάει όλα εσείς. Τι νομίζετε ότι είστε εσείς και τα τρώτε όλα? Λοιπόν, πάμε να πάρουμε souls τώρα που βράδιασε και θα τα βλέπουμε. Βάλε μπα. Ωραία. Φωτίζουν εδώ πέρα πάρα πολύ. Τι έπαθα, γιατί άργησα να κάνω τα attack και μου βάρεσε. Δεν το πέτυχα. Α, το πέτυχα. Μια χαρά το πέτυχα. Τι είναι αυτό που τρέχει? Άπα.
Μην το κάνεις. Έχει ένα teleport για artifact δημόσιο, δες λίγο. Okay. Ποιος κάνει τα σπασάρια, κάτσε να πάω να το σκοτώσω. Άδε εσύ. Από εκεί βέβαια θα πάρουμε δύο artifact, όχι παραπάνω. Ωραία, ποιος το κάνει αυτό, έχει να τσεντάβεις κάπου. Να το. Πήγε να πετάξει βλακίες, ε. Ωραία, ξημέρωσε κιόλας, έλα ρε. Έβαλες κι εσύ ένα, τέλεια. Θα τις κάνουμε και τις σπηλιές μια φορά κανονικά, αλλά τώρα έχω επικεντρωθεί στα boss, γιατί έχουν πολύ farming. Είναι αυτό εκεί κάτω, τίποτα. Ωραία. Δεν έχει άλλα. Φάγα όλα. Δεν έχει άλλα. Τι λέει, καλύτερα δύο παρά καθόλου. Σωστά. Σωστό κι αυτό. Να, αυτό είναι Griffin. Αυτό είναι Griffin, Κώστα, που ρώταγες. Είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που έχω εγώ. Οπ, είχαμε Griffin. Okay. Τώρα εκεί που είναι το artifact, να πάμε τώρα στην ταβής. Είναι μικρός ο χώρος και δεν χωράω. Να πάμε τα πόδια. Το teleport είναι mod, βέβαια, φυσικά. Έχει και το arc κανονικό teleport, αλλά το συγκεκριμένο που έχουμε εμείς είναι mod. Όμορφο ήταν. Τι, πού έπεσε. Το ένα είναι στενός χώρος. Ωραία, πάω εγώ με τα πόδια. Δεν φοβάμαι τίποτα, έχω και το σπαθί μου. Art. Artifact of the Immune. Α, ένα artifact. Ωραία, το πήρα. Κάποιος το πήρε μόλις τώρα, οπότε γι' αυτό δεν βγάζει δεύτερο, δεν πειράζει. Και Artifact of the Strong. Έχουμε και την ασπίδα. Artifact of the Strong. Ωραία. Και αυτό δεν ξαναβγήκε. Όπα, όπα, βάλτε μια... Ouch! Βάλτε μια προειδοποίηση ότι έχει γκρεμό από κάτω. Έχασα το μισό μου life. Πάλι λίγα Helix. Εγώ δεν το βρίσκω και συνάει 105. Τι κάνει? Ξέρω. Ωραία. Νιάχ, νιάχ, τώρα πίνασα. Ωραία. Πόσα artifact έχω? 6, 7, 8. Έχω 8. Μπορώ να κάνω 8 origin, δηλαδή ένα από το καθένα. Μπορώ να κάνω ένα από το καθένα. Αντρέας Greek. Καλησπέρα φίλε μου, Αντρέα Greek. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Άμα εγώ, εσύ, να πας από εκεί, χαχά. Αφού είπα να κάνω ένα βηματάκι εκεί και έφυγα κάτω κατευθείαν. Τι να κάνω, δεν το ήθελα. Το ήθελα, δεν το ήθελα. Ωραία είναι. Ού, έχουμε χρόνο. Ωραία, λοιπόν. Να δούμε όμως μήπως κάποια τα έχω ήδη... Περίμενε, το λέει εδώ. Ναι, έχω ήδη 2 Raptor
και ένα κάρνο. Οπότε θα κάνω τα υπόλοιπα. Έχω δύο Raptor και ένα κάρνο. Θα κάνω τα υπόλοιπα. Λοιπόν. Έχω 12 artifact. Δηλαδή αν πατήσω ξέρω εγώ 15 δεν θα κάνει 15 έτσι. Θα κάνει 8. Πόσα έχω, τόσο πάντα. Είπαμε έχω 2 Raptor και έχω και ένα κάρνο. Άρα Spino, Rex, Kairuku, Dire Bear, Archentavis, Wyvern. Ωραία. Κάνε άλλο ένα Wyvern και άλλο ένα Archentavis. Πάτα το ένα να δει ο cast ένα μαγικό. Α, ναι. Τώρα θα το ξέρω, εγώ δεν θα τρομάξω. Λοιπόν, άμα βγάλω το σπαθί που έχω, μου βγάζει δώρο έναν αλόσαυρο. Έναν αλόσαυρο προσωρινά. Και όποτε το κάνω αυτό κατά λάθος, χέζομαι πάνω μου από την τρομάρα μου. Βάζω το σπαθί μέσα και φεύγει. Άμα δεν το περιμένεις, θα ξέρω εγώ και σου εμφανιστεί αυτό το τέρας πάνω στο κεφάλι σου. Μία συγκοπή τι παθαίνεις. Αλλά εντάξει. Τα φτιάξαμε. Άλλο ένα. Ωραία. Origin. Πού είναι τώρα, κάτω κάτω. Πάμε να σκοτώσουμε αυτά τα μποσάκια τσακ μπαμ. Είναι κανείς στην αρένα. Μα εγώ δεν έχω κάτι σε δικό μου κόσμο. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι κανείς εδώ. Έβαλε πράγματα ο Δημήτρης. Μπράβο Δημήτρη. Μπράβο Δημήτρη που έβαλες πράγματα. Είδες εχθές που μου το σκάσε. Αλεξάνδρα! Δώρο subscribe στον Cast Project. Ευχαριστώ πάρα πολύ Αλεξάνδρα για το subscribe σου. Και καλώς ήρθες Κώστα στην παρέα των subscribers. Έχει βάλει πράγματα εδώ. Η τρύπα που το μπαγκάραμε την έχει κλείσει εδώ, ε. Μήπως δεν θα έπρεπε. Εδώ δεν ήταν που το μπαγκάραμε το τέτοιο. Εδώ δεν το μπαγκάραμε το τέτοιο. Και καθόμασταν εδώ και αυτό ήταν κολλημένο εκεί. Δεν ξέρω αν θα δουλεύει τώρα. Μπορεί και να δουλεύει. Αλλά μπορεί και όχι. Κοίτα εδώ τι έχει κάνει. Συγγνώμη, τα πίλαρ δεν μπαίνουν κατευθείαν στο έδαφος χωρίς foundations. Πορεία, δεν ξέρω. Εδώ γιατί παίρνει και από πάνω. Βασικά για καλό και κακό, κατάλαβα. Είμαι σίγουρος. Πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, συγχαρητήρια στο Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Πολύ ωραίο αυτό για όλο το σερβερ. Το έχει κλείσει πολύ ωραία. Τώρα σε κατά... Τι κατάλαβες? Να καταλάβω κι εγώ. Καλώς ήρθες σε teleport. Εγώ δεν κατάλαβα, εσύ κατάλαβες. Εγώ δεν κατάλαβα. Καλώς ήρθες πάντως. Εδώ πάμε λίγο ψηλά. Να βάλουμε το buff. Spino, Rex, Αρκούδα, Καϊρούκου. Βγήκαν όλα. Πάμε στα δύο μεγαλόσωμα. Λοιπόν, έφυγε ο Spino. Γεια σου Rex. Πάτα. Πατάω. Αχ, ωραία, ξέρεις. Άλλο ένα artifact με teleport. Μπράβο, ρε Αρίστο. Ας καλά. Πάμε εδώ χαμηλά για να τη φάει και η αρκούδα μαζί.
Ποιο μου έκανε 57.000, 87.000, αμάν τρώω ξύλο. Ωραία. Η αρκούδα είναι hit, είναι. Ωραία. Ο πιγκουίνος στη μέση, είχε άλλαξει τα 2 εκατομμύρια. Όχι, δεν μας μπέρδεψες. Ρε, ο πιγκουίνος γιατί πεθαίνει πάντα τελευταίος. Είναι μικρός και δεν τον πιάνουμε, δεν τα τρώει όλα. Α, μπράβο, να τα εκατομμύρια. Έφυγε. Ωραία, και έχουμε και... Δεν έχω πάρει πόσιος πάλι, δεν πειράζει. Και έχουμε και τα πετούμενα. Βγάλε τα δύο τσεντάβης. Θα πέσεις καλέ. Ωραία. Όχι, έχω το αργό εγώ, ε. Ω! Το ένα έφυγε. Και το άλλο είναι έτοιμο. Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο, δώσ' μου λίγο. Κι άλλο artifact έτοιμο. Ρε, τι γίνεται. Ευχαριστώ. Τα είχατε ήδη, αλλά τα είχατε private. Τα ανοίξατε για μένα, ευχαριστώ. Νιώθω ότι θέλω να πάρω το άλλο αρτσεντάβης για τα Wyvern, γιατί θα... Κλάιν, κάτω έτσι. Θα φάμε λίγο ξύλο, δεν πειράζει. Όχι, δεν πέτυχα τίποτα. Απολύτως τίποτα δεν πέτυχα. Γι' αυτό ήθελα να πάρω το πιο γρήγορο, δεν πειράζει. Όχι, τώρα τα έβαλα... Απλά ήξερα που είναι. Άλλο. Βουίκη είσαι. Άνα, γεια σου, αυτό ήταν. Το ένα έφυγε. Σιγά μην το φά αυτό. Πού είναι το άλλο. Έλα λίγο πιο από εδώ. Α, αυτό είναι. Λοιπόν, έρχεσαι, έλα. Στην ευθεία, α, αυτό είναι. Αχ, δεν το έκανα. Πάμε άλλη μια. Έτσι και έτσι. Πού είναι. Πάρτα. Τι level, α, είναι 370 ρε, βγήκε μεγάλο αυτό. Καλά. Nice. Το πτώμα. Καλά. Sweet. Δεν χορεύω. Λοιπόν, κάνε λίγο πίσω. Αυτό ήτανε. Πάρ' τα όλα αυτά. Ωραία. Και βάλ' τα στις θέσεις τους. Nice. Λοιπόν, έχουμε artifact, είπατε. Ελπίζω να μην είναι καμιά παγίδα, με τρολάρετε, μου έχετε βάλει το τελεπόρτερο που να είναι. Και πάω και πεθάνω. Θα τα πάρω όλα με τη σειρά γιατί δεν ξέρω ποια είναι τα καινούργια. Και βασικά μπορεί να έχουν ξαναβγεί. Immune, να είδες, έχει ξαναβγεί. Ωραία. Strong. Σαν να σκούπισε τα πόδια του Άρτζη.
Έτσι κάνεις, γυρνάς πίσω στο σπίτι, σκουπίσεις τα πόδια σου και μετά κάνεις οτιδήποτε άλλο. Κράγκ. Ωραία. Μ' αρέσει που ήρθε να το βάλει αυτό και πήρε και ένα artifact επί τη ευκαιρία, ε. Ή όχι. Γιατί δεν βγάζει δεύτερο. Hunter. Ωραία. Γενικά δύσκολο artifact έχει αυτός ο χάρτης. Α, ξαναβγήκε. Το Hunter. Να μας πείτε. Ωραίο χαλάκι τότε. Από τι είναι φτιαγμένο. Μόνο από λάσπες. Πού είναι το σπίτι μου. Είχα κάτι σκάλες εδώ. Να τις. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Αυτά εδώ τι κάνουνε. Δύο τόσο, τρία τόσο, τετρακόσια. Τα γκάτσα πάνω έχουν φαγητό. Κάτσα. Οπ. Ω, 44.000, ωραία. Αυτό εδώ τι έχει μέσα. Fertilizer. Ω, και κάτι άλλες βλακίες που τα είχα βάλει εδώ για ξεχώρισμα. Καλά, ωραία αυτό. Nice. Κάτσε βρε παιδί μου να φορτώσει από εκεί που είναι το σπίτι. Όλα τα κρατάει. Και μήπως βγήκε κανένα αρτεφάκτο. Δεν βγήκε. Ωραία, θα βάλω να βγαίνει ένα αρτεφάκτο εκεί που είναι τα demonic και τα celestial. Οπότε όταν τα σκοτώνεις θα έχεις μια πολύ μικρή πιθανότητα να σου βγάλει και αρτεφάκτο εκεί. Όσο πιο πολύ ώρα κάθεστε εκεί, τόσο πιο πιθανό είναι, θα είναι να σας βγάλει αρτιφάκτο. Να βάλω δύο. Δεν ξέρω αν μπορώ να βάλω δύο. Ένα θα βάλω. Καλά είναι το ένα. Το ένα είναι καλό. Δεν ξέρω αν μπορώ να βάλω δύο, έτσι όπως είναι τώρα. Βασικά να το κάνουμε μαζί μια στιγμούλα. Περίμενε. Περίμενε. Simple. Ωραία. Και να ανοίξω και το... αυτό. Ωραία. Να κάνω copy αυτό. Και να βρω το αρτιφάκτο. Αν δεν βρεις το τώρα. Εδώ. Αρτιφάκτο πρέπει να είναι στα other. Στα misc. Πώς το λέει. Elemental, Demonic, Celestial, Origin, Creative, Artifacto, μια κατηγορία μόνο του. Αυτό. Λοιπόν, τρέχουμε αυτή την εντολή. Cheat μπροστά, τρέχουμε αυτή την εντολή. Και πάμε εδώ. Και πάμε εδώ. Αυτά είναι όλα τα, τα φυτά που έχω βάλει. Change Spawner Settings. Ωραία, έχω βάλει όλα αυτά τα ζώα. Και να βάλουμε και ένα αρτιφάκτο The Great. Γιατί κάποιος πήγε και τα σκότωσε όλα και δεν έχει τίποτα. Copy. Paste. Add. Το επιλέγουμε. Αυτό ήταν. Τώρα για να βάλω δύο, απλά προσθέτω άλλο ένα πάνω στη λίστα εδώ. Αυτό σημαίνει ότι απλά θα έχει διπλάσιο chance να βγει, όχι ότι θα είναι δύο. Για να δω, μπορώ να το ξαναβάλω. Όχι, δεν μπορώ να το ξαναβάλω γιατί υπάρχει ήδη στη λίστα. Θα πρέπει να βάλω άλλο spawner που θα έχει μόνο αρτιφάκτο. Άντε, να βάλω 20 creatures σύνολο και όχι 15 που ήταν. Να βάλω 20 σύνολο. Apply. Πόσα υπάρχουν τώρα, count,
15, όσο είναι. Ωραία. Κάνε spawn άλλα 5. Count 20. Save. Κλείστο. Ωραία. Το buff, πώς το βγάζω, περίμενε. Βγάλε με το buff. Nice. Ο Χρήστος γιατί έκλεισε το YouTube. Γιατί δουλεύει, δουλεύει πολλές ώρες και δεν έχει χρόνο. Και γι' αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ξανακάνει ποτέ το YouTube. Σημαίνει ότι προς το παρόν δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί και έχει άλλες προτεραιότητες. Μπορεί κάποια στιγμή να ξανακάνει, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Ο Ηλίας μαζεύει. Εγώ νόμιζα ότι επειδή παίζετε εσείς στον σερβερ δυσκολεύεστε να βρείτε. Εγώ δεν μαζεύω τίποτα. Πάμε να δούμε τι έβγαλε. Να δούμε τι κάναμε. Αν γράψω, ξέρω εγώ, dem. Να το. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ που πέρασες. Καλό απόγευμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί τα Celestial κάνουν τόσο φασαρία. Γιατί έχει βγάλει δύο τέτοια δίπλα δίπλα. Μη σπαμάρετε συνέχεια το εφέ. Αρτιφάκτο. Να δω το αρτιφάκτο, παιδιά, μας βγήκε. Δεύτερη υπενθύμηση 17:30. Φασαρή είναι αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πιτάκια σου, Γεωργία, και για την υπενθύμηση να σκαλά. 5:30. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, μην με πετυχείς. Ρε, είδα ότι πετάει. Εγώ σου έχω το εφέ, τον buff και με προστατεύει. Τι είσαι εσύ. Τι κάνεις εδώ κάτω μόνος. Σου κάνει φασαρία. Ωραία, πήραμε 4 artifact δηλαδή. Το άλλο έχει πεθάνει και έχει μείνει απάνω έτσι. Δίψασα. Γιατί δίψασα. Πιο πολύ φασαρία κάνει ο Ηλίας παρά αυτό που λέει. Τι λες καλέ, εγώ δεν κάνω τίποτα. Αυτά εδώ κάνουν συνέχεια αυτό το τσουφ τσουφ τσουφ. Εγώ τι κάνω. Έχει άλλο ένα πτώμα, να το. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα καθαρίζω τα πτώματα ή όχι, πάντως καλό είναι να τα τρώμε. Αχ, τσίριξε. Κι άλλο όχι, δεν είναι artifact, είναι demonic το καθέρι. Ωραία. Έλα εδώ. Οπότε ουσιαστικά έχετε γύρω στο 5% πιθανότητα να σας βγάλει artifact. 4% ξέρω εγώ. Δεν βλέπω άλλο. Πόσα τσουφ κάνουνε. Πολλά. Συνέχεια. Ασταμάτητα. Ωραία. Πολλά Celestial αυτή τη φορά. Λίγα Demonic. 10 Celestial, 3 Demonic. Όπα, όπα. Κάποιος με έκαψε. Ποιος... Συγγνώμη, ποιος με έκαψε. Το μόνο εκεί είναι.
Κάτι ακούστηκε από εδώ. Α, μπορούν. Ω, μαν, το θελακόλιο κάτι πέταξε. Τσακωνόντουσαν το θελακόλιο με το γουρούνι, αλλά από απόσταση. Με το Γιάννη θα ξαναπαίξεις, δεν ξέρω. Ο Γιάννης, όπως όλοι ξέρετε, μένει στον Καναδά και είναι διαφορετικές οι ώρες. Και τις ώρες που δουλεύει ο Γιάννης, τις ώρες μάλλον που εγώ κάνω live stream ή βίντεο, ο Γιάννης δουλεύει ή κοιμάται, ξέρω εγώ. Είναι κάπως, δηλαδή, ας πούμε, για να μπορέσουμε να γράψουμε βίντεο θα πρέπει ο Γιάννης δική του ώρα να ξυπνήσει γύρω στις 8 το πρωί, φανταστείτε. Και δική του ώρα δουλεύει συνήθως μεσάνυχτα, οπότε είναι πολύ δύσκολο κάποιος να δουλεύει μεσάνυχτα και να ξυπνήσει 8 η ώρα το πρωί για να γράψει βίντεο. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν γράφουμε τον Γιάννη πλέον, διότι έχει αλλάξει το πρόγραμμά του και δουλεύει βραδινές ώρες για εκείνον και δεν βολεύει να γράψουμε βίντεο μετά. Ωραία, έχουμε 11 και 6, έχει μέλλον ακόμα όμως, έχουμε πολύ μέλλον. Και τώρα που έχουμε άλλα 4 artifact θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλα 4 origin. Αλλά θα ήθελα να βγάλω άλλο έναν artifact. Θα ήθελα πολύ να βγάλω άλλο ένα artifact. Κάπου. Κάποια στιγμή. Δεν βλέπω τίποτα. Τώρα δεν έχει άλλα, τέλος. Αυτά ήταν ό,τι βγήκε, βγήκε. Κάπου θα έχει, απλά δεν τα βλέπω. Θα είναι τίποτα μικρούλια. Τον Σπύρο. Ο Σπύρος δεν είναι να εμπιστευτεί στο Σπύρο. Είναι λίγο πιστολάς ο Σπύρος. Δεν είναι για πολλά πολλά. Μπορεί να σου πει ναι, 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 θα αυτό και μετά να μην έρθει καν και να ψάχνεις να βρεις που είναι και να έχει πάει για καφέ, ξέρω εγώ. Ο Λάμπρος κάνει live stream βράδυ πολύ αργά, οπότε βράδυ δεν γίνεται να κάνουμε κάτι και εφόσον κάνει live πολύ αργά, μετά την επόμενη μέρα δεν ξυπνάει για τόσο πρωί, οπότε ούτε πρωί μπορεί. Μεσημέρια δεν μπορώ εγώ γιατί εγώ κάνω live stream. Και κάπως έτσι. Χάσε κανένα δείγμα ζώου και για μας. Αφού βγαίνουν κάθε ένα λεπτό, λέμε. Συνέχεια βγαίνουν. Πάρε αυτό άμα θες. Θα αφήνω μικρό κάτω. Ευχαριστώ για τα πιτάκια, Αλεξάνδρα. Εσύ που δουλεύεις. Εγώ δουλεύω από το σπίτι. Και γι' αυτό και έχω χρόνο για να κάνω και άλλα πράγματα. Είμαι προγραμματιστής. Και εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχω και καμιά φοβερή δουλειά που μου τρώει πολλές ώρες, οπότε όλα κομπλέ. Και τον Βαγγέλη όμως δεν είπε ηλία. Ο Βαγγέλης θα μιλήσει μόνος του όποτε θέλει. Παιδιά, δεν βγάζει άλλα, χάλασε. Το χαλάσαμε. Δεν έχει λιγότερο από ένα λεπτό. Το είδατε πριν, ένα λεπτό είναι το πιο σύντομο που μπορεί να τα βγάλει. Δεν έχει άλλο. Δεν έχει άλλο. Θα έχει τώρα κανένα μικρούλι κάπου και σιγά να μην το βλέπω. Πάμε να πετάξουμε λίγο χαμηλά. Καλύτερα μόνος του και κάθε μέρα παρά με άλλους και μόνο 2 φορές όπως έκανε παλιά. Ναι. Εντάξει, αναλόγως. Παλιά ο Γιάννης είχε άλλο πρόγραμμα στη δουλειά του και θυμάστε ότι ήταν μαζί μας σχεδόν σε κάθε βίντεο και σε κάθε live stream. Αλλά τώρα έχει αλλάξει ωράριο και δεν μπορεί.
Ωραία, πάμε πάλι λίγο προς τα δω. Η Λέα, ποιο είναι το αγαπημένο σου mod? Πρέπει να διαλέξω το αγαπημένο μου mod σαν mod γενικά ή το αγαπημένο μου mod με δεινόσαυρους, με ζώα. Γιατί αγαπημένο μου mod θα μπορούσα να πω ότι είναι το Dino Storage. Δεν ξέρω αν σου κάνει αυτό σαν απάντηση, το Dino Storage. Αυτό τώρα έκανε spawn, κάθεται στον αέρα. Δεν ξέρω αν σου κάνει αυτό σαν απάντηση, το Dino Storage, σαν αγαπημένο μου mod. Πού έπεσε? Πρέπει να κλείσω, τα λέμε αύριο, bye Ηλίας. Και τσά τα λέμε. Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα, ευχαριστώ πολύ που πέρασες. Ωχ, Ρούντολφ, τι δουλειά έχει εδώ, το φάνε λάχανο. Ξέρω, ήμουν πολύ τυχερός πριν που βρήκα αρτιφάκτο τόσο εύκολα ή είμαι πολύ άτυχος τώρα που δεν βρίσκω αρτιφάκτο κανένα? Θα με ψήνει να το κάνω tame αυτό. Κάτσε να δείτε τι attack έχει, άμα μου το κάνει. Όχι, μη βαράς. 800 damage, το άλλο κάνει με τους μετεωρίτες. Θέλω να το δείξει στον κόσμο. Ή δεν είναι αυτό που το κάνει με τους μετεωρίτες και είναι η κατσίκα, δεν θυμάμαι. Ίσως είναι η κατσίκα. Ίσως είναι η κατσίκα που κάνει τους μετεωρίτες. Να τα κάνουμε όλα και να τα δοκιμάσουμε. Να κάνουμε όλα τα είναι. Εννοώ από Primal Fear και τα λοιπά. Από, ναι, από, εννοείς από mods που έχουν ζώα. Δεν ξέρω αν έχω ένα αγαπημένο. Ως γνωστόν μου αρέσει και το Pagnesia. Pagnesia Dinos, το οποίο το είχαμε παίξει τόσες πολλές φορές που το παρεθήκατε και με κράξατε και γι' αυτό έχω πολύ καιρό να κάνω Pagnesia. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Από τα αγαπημένα μου μπορώ να πω το Primal Fear που παίζουμε τώρα, αν και έχει αρκετά bugs. Έχει ίσως τα πιο πολλά bugs που από όλα τα mods τέτοιου είδους, αλλά μικρούλια. Δεν έχει κάτι τόσο πολύ τραγικό. Είναι λεπτομέρειες έτσι μικρούλες που, εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμος, ας πούμε. Και το Ark Eternal είναι ένα από τα πιο ωραία mods. Αυτά τα τρία δηλαδή, αν θες ένα τώρα δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω ένα. Είναι πολλά ωραία. Η κατσίκα κάνει σαν το πιθήκι με το C και το κάνεις και spam. Ναι, αυτό, μπράβο. Και έχω ακούσει ότι αυτό κάνει αρκετό damage και μπορεί και στακάρει κιόλας. Έχω μια απορία, αν το κατσίκι κάνει μπέ το πρόβατο, πώς κάνει? Μπού, τι να σου πω. Αλεξάνδρα, ευχαριστώ για τα πιτάκια. Ευχαριστώ πολύ για τα πιτάκια. Δεν ξέρω πώς κάνει το πρόβατο. Το πρόβατο κάνει μπέ και το κατσίκι και αυτό μπέ και τα δύο μπέ κάνουν. Να το ρωτήσουμε. Όχι, αυτό δεν είναι κατσίκι. Άμα βρω κανένα κατσίκι ή κανένα πρόβατο, θα τα ρωτήσω να μας πούνε πως κάνουνε. Περίμενε. Από το να ψάχνω στην τύχη θα μπορούσα να κάνω ένα F5. Άσε, κάτι βρήκα. Να κάνω ένα F5 και να μου δείξει που είναι. Να κάτσω δηλαδή κάπου στο κέντρο. Να του πω καταρχάς artifact. Α, μου τα δείχνει όλα ούτως ή άλλως. Ένα σελέστελ έχει μόνο. Εκεί. Τουκ 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 τουκ. Άρα εδώ. Εσύ το κάνεις αυτό, ε. Τον ήχο. Η κατσίκα σίγουρα είναι
Ό,τι καλύτερο σαν ζώο να καθαρίσεις γρήγορα το χάρτη από τα δέντρα. Μόνο και αυτό κάνει. Για τα δέντρα. Έχει και εμείς το inventory μου. Holy f... Απίστευτο. Νομίζω παιδιά δεν έχει άλλο. Τα ξεκάναμε όλα. Celestial Demonic 1. Τι... Βγάζει ζώκι πανό. Συγγνώμη, ή ένα δεν πάτησα, κάνω λάθος. Δεν πάτησα θαλακόλιο, δεν πάτησα ή ένα. Δαιμόνικη ένα. Τι μου δείχνει τώρα. Μέσα στο βράχο είναι. Απ' το πλάι. Μέσα, στο βραχό. Το κάνω spawn μέσα εδώ. Να είναι μέσα στο, δεν το έχουμε αυτό. Ριπ, άμα βγει μέσα ριπ, δεν το έχουμε. Πρέπει να κλείσεις. Άμα πρέπει να κλείσω, ας κλείσω λοιπόν. Όχι, αυτό σίγουρα το κάνει. Κάνει επίστευτο χάος. Έχω ακούσει, νομίζω ότι κάνει percentage damage και μπορείς να σκοτώσεις πάρα πολύ εύκολα Demonic Reaper με αυτό. Απλά κάθεσαι και πετάς μετεωρίτες και αυτό. Και θα ήθελα να το δοκιμάσω, μιας και πρέπει να το σκοτώσω άλλες 6 φορές το Reaper. Θα ήθελα να το δοκιμάσω νομίζω. Τρίτη υπενθύμηση 17/45. Γεωργία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπενθύμηση να σκαλά. Και για τα πιτάκια βέβαια. Κάνει save server. Μάλλον. Ή έχω πάρει λάθος εργαλείο. Γιατί μου έχει γυρίσει η... Είχα πάρει λάθος εργαλείο, αλλά θα κάνει save τώρα, γιατί όποτε μας στέλνει η Γεωργία υπενθύμηση, μετά από λίγο κάνει save ο server. Ωραία. Θα σόλσω, θα βάλω χειροκίνητα μέσα. Πιεριριμ πιν, πιεριριμ πονκ. Και πριν κλείσουμε άλλη μία, να δούμε εδώ 4 τέτοια. 3 creator, 3 τέτοια, ωραία. Αυτά εδώ τι διαφορά έχουν, τίποτα. Άρα θέλω 6. Ωραία, θέλουμε 5. Κάποια 4, κάποια 5. Θα σου πω εγώ 5 από το κάθε origin. Θα τα κάνουμε στο επόμενο επεισόδιο. 5 από το κάθε origin. 5. Το οποίο τι σημαίνει, 5 είναι 8 origin, 5, 8, 40. Άρα στην ουσία θέλουμε 40 τέτοια. Μπορώ να κάνω 9, θέλω 31 artifact. 31 artifact, πρέπει να μπαίνω βγαίνω σε σπηλιές. 31 artifact. Τώρα δεν τα θέλω όμως. 31 artifact. Βάλτε τα εδώ και θα τα κάνω, θα τα βάλω στο ψυγείο. Θα μπορούσα να τα βάλω απευθείας στο ψυγείο, δεν ξέρω γιατί το κάνω έτσι. Ωραία, μπήκανε. Πράγματι. Έχω κάτι να σας δείξω, δεν ξέρω. Τελικά δεν κάναμε και πολλά mutations. Ναι. Υποτίθεται ότι θα περίμενα να μεγαλώσουν για να κάνω και άλλα παιδιά και... Δεν το έκανα. Δεν πειράζει. Τι κα... Α, χτίσαμε σήμερα, Σήμερα χτίσαμε. Από εκεί, όλο αυτό, το κάναμε σήμερα και είναι καταπληκτικό και φοβερό και τρομερό. Δεν θα βάλω τείχους και τα βάνια, θα το αφήσω έτσι για να έχω πάρα πολύ χώρο να πετάω τα Wyvern εδώ πάνω.
Έχει force field. Έχει κάτω όροφο υπόγειο που έχουμε αυτά εδώ. Και όλα είναι καλά, όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν το live για σήμερα. Πάρα πολύ ωραία περάσαμε και σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τώρα που θα κάνουμε και τι θα κάνουμε. Να ευχαριστήσουμε όμως, να μην το ξεχάσουμε, τη G-Portal. Ευχαριστούμε G-Portal για το server. 5% έκπτωση με το link που είναι κάτω στην περιγραφή. Και να δούμε και τα δικά σας τα ονόματα. Άντε να κλείσουμε, να πάμε για να φάμε, λέει. Να πάτε να φάτε. Και τι άλλο έχουμε. Θα πάμε στο Ζήση. Κάνει live ο Ζήσης σήμερα. Να ρίξουμε μια ματιά αν βρω κάτι άλλο. Όχι. Μάλλον. Ωραία. Πάμε στο Ζήση. Βαριέσαι. Δεν βαριέσαι. Εγώ δεν βαριέμαι. Λοιπόν. Σπάστε λίγο το chat του Ζήση, όχι πολύ, για μισό λεπτό το πολύ. Μη φάτε και κανένα μπαν και μετά μου λέτε ότι φταίω εγώ. Καλό απόγευμα, τα λέμε αύριο. Γεια σας!